Γεια σας κυρίες και κύριοι από την Πάτρα. Το Παμπελοποννησιακό στάδιο, έστω και αρκετά βρεγμένο από τις βροχές και τις καταιγίδες των προηγούμενων ημερών, έχει υποδεχθεί περίπου 2.500 φιλάθλων, στην πλειοψηφία τους είναι ο παδί της Παναχαϊκής, που ήρθαν εδώ να συνδράμουν την προσπάθεια της ομάδας Πάτρας κόντρα στην ΑΕΛ, στην πρωτοπόρο και αίτητη του πρωταθλήματος ομάδα της Λάρισας. Παναχαϊκή εναντίον ΑΕΛ, ένα μεγάλο ντέρμπι, το σημαντικότερο ίσως παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Football League. Ανάμεσα στην Παναχαϊκή, η οποία με ένα μικρό ντεμαράζ κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας και θέλει και να σκαρφαλώσει ψηλότερα, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, μοναδική αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα με θετικούς απολογισμούς, είτε σε νίκες είτε σε ισοπαλίες εντός και εκτός έδρας. Μεγάλο παιχνίδι με ταξίδι ομάδων με βαρύ όνομα και μακρά ιστορία. Δύο ομάδες οι οποίες μπόρεσαν να παρουσιάσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο επιτυχίες, ποδοσφαιριστές της μεγάλης κλάσης, και σήμερα μας υπόσχονται ένα πολύ καλό παιχνίδι με θέαμα, γιατί πρόκειται για ομάδες επιθετικές, για ομάδες που συνειδητά παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Πανός, ο οποίος παρέμεινε στον πάγκο του σαν προπονητής της Παναχαϊκής μετά από μια καταιγίδα που χτύπησε την ίδια την ομάδα της Πάτρας. Οι ομάδες εισέρχονται τώρα στον αγωνιστικό χώρο και πάμε να δούμε πώς θα παραταχθούν στην αναμέτρησή τους, με την Παναχαϊκή να έχει το καλύτερο δυνατό έμψυχο δυναμικό χωρίς πολλά προβλήματα. Ο Δημήτρης Πανός, ένα 4-2-3-1, έχει τερματοφύλακα τον Αθανασόπουλο. Στο κέντρο της άμυνας τον Γκάργα και τον Ασίγκβα. Ο Χούσα δεξί μπακ, Λαμπρόπλος Ιωσήφ αριστερό, Χατζής και Πινδώνης είναι τα δύο αμυντικά χάφ. Ο Πέδρο επιτελικός, Στεργίδης δεξιά στην επίθεση και Τραβάνης αριστερά, και ο Τζίλας ο Σέρβος στην κορυφή. Η αναπληρωματική για τους γηπεδούχους, ο Στρέζος ο Πορτιέρο και Καρβουνιάρης, Λαμπρόπουλος Γιώργος, Τρίγκας Δελέκος Χαρτσιάς και Μητρόπουλος. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα της Λάρισας, για την ΑΕΛ, ο Ντόστανιτς επίσης δεν έχει σημαντικά προβλήματα. Επέστρεψε και ο Μπόγιοβιτς στη διάθεσή του, είναι στον πάγκο βέβαια. Ξενοδόχοφο τερματοφύλακας που έκανε εκπληκτική εμφάνιση στην Καλυθέα την περασμένη αγωνιστική. Γιοβάνοβιτς και Βέρτζος, επιστρέφει και ο Βέρτζος στην ενδεκάδα μετά από τραυματισμό. Νικολακάκης και Μονιάκης. Αναστασόπουλος και Ναγιάρτα αμυντικά χάφο. Ουρτάδο επιτελικός. Πάτο και Μπουντόπουλος στα άκρα της επίθεσης. Ο Μπουντόπουλος επιστρέφει μετά από τιμωρία, από αποβολή. Και βέβαια ο Μαρουκάκης, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Καβουσάκης, ο Πορτιέρο, Κοντοχρήστος, Κομεσίδης, Μπανούσης, Κρητικός, Κουτσιανικούλης και Μπόγιοβιτς στη διάθεση του προπονητή της ΑΕΛ. Λέγαμε για τον Μαρουκάκης, βλέπετε τους δύο αρχηγούς, τον Βέτζο και τον Στεργίδη, με τις αναμνηστικές φωτογραφίες και το διαιτητικό τρίο που απαρτίζουν ο Γιώργος Μιχαηλίδης από το Σύνδεσμο Βιωτίας, ο Κώστας Κωνσταντίος από την Εύβοια και ο Νίκος Σοφός από τη Βιωτία. Τέταρτος είναι ο Άγγελος Αδαμόπουλος από τη Ζάκυνθο. Το ΣΔΟ για τους φιλοξενούμενους, Όρκος Νίκης. Οι δύο ομάδες έχουν κοινά στοιχεία ή αν θέλετε έχουν παίκτες που συνδέουν τη μία με την άλλη ομάδα. Αυτή είναι Θεσσαλή, είναι οι οπαδοί της ΑΕΛ που έφτασαν από τη Λάρισα ως εδώ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους, στην προσπάθεια που κάνει να παραμένει πρώτη και αίτητη. Λέγαμε λοιπόν για παίκτες που συνδέουν τις δύο ομάδες, και από τη μία είναι ο Ουρτάδο και από την άλλη είναι ο Χατζής, ο Σιατραβάνης και ο Πινδώνης που πέρασαν από τη Θεσσαλική ομάδα. Ωρα κοντός θα είναι με τους συνεργάτες τους στον πάγκο της ΑΕΛ. Πάμε όμως στον αγωνιστικό χώρο, συνάδελφο τον Κώστα Γιαλιτάκη, που θα μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τις δύο ομάδες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον αγωνιστικό χώρο. Οι αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια είναι το κοινό στοιχείο για τις δύο ομάδες. Κατά τα 6 ενδέκατα διαφορετική η Παναχαϊκή σε σχέση με την αναμέτρηση με την Λαμία. Κατά τα 3 ενδέκατα διαφορετική σε σχέση με την αναμέτρηση με την Καλυθέα η ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα σχεδόν πάνωπλη η Παναχαϊκή. Μόνο ο Στάθης Ρόκας είναι απόλυτο και ο Περίκο, ο οποίος είναι παρελθόν από την ομάδα και κατέστησε και προσφυγή. Από την άλλη, ο Ράτκο Ντόστανιτς για την ΑΕΛ έχει αφήσει εκτός τους Κάπο, Χοντζάλη, τον Ροβίθι και τον Λαμπρόπουλο. Άρχισε λοιπόν το παιχνίδι με την Παναχαϊκή να θέλει να οργανωθεί. Το στοιχείο της βροχής που σας θέσαμε νωρίτερα έχει προκαλέσει στον αγωνιστικό χώρο κάποια προβλήματα. Είναι βαρύς. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Βεβαίως υπάρχει φάουλ, το οποίο κρεώθηκε ο Πέδρο. Αυτός είναι ο Σιατραβάνης. Η μπάλα λοιπόν για την ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ, η οποία στην προηγούμενη έλευσή της εδώ στην Πάτρα, στην έδρα της Παναχαϊκής, είχε κερδίσει με 3-2 για το πρωτάθλημα. Ήταν 26 Απριλίου, δηλαδή περίπου πριν 7 μήνες. Τελευταία νίκη της Παναχαϊκής επί της Λάρισας ήταν πριν από 3 χρόνια, ήταν 1η Απριλίου του 2012, 2-0 η επικράτηση των Αχαιών.
το σύνολο των αναμετρήσεων που έχουν γίνει για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, της NIN Football League. Σε 5 παιχνίδια, 2 νίκες έχει η Παναχαϊκή, 2 νίκες έχει η ΑΕΛ, 1 παιχνίδι ήταν ισόπαλο. Και αφού κλείσουμε το βιβλίο της ιστορίας, ας επιστρέψουμε στο σήμερα, εκεί που η Παναχαϊκή θέλει να οργανωθεί με Πινδώνη και Ασίγμπα. Ασίγμπα, ο οποίος δοκιμάζεται στο κέντρο της άμυνας, έχει παίξει δεξί μπακ, έχει παίξει αριστερό μπακ. Ο Λαμπρόπουλος, μια σέντρα που δεν περνάει, πλάγιο, και η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Πασχίζει εκεί ο Πέδρο να περάσει την μπάλα, είναι ο Ναγιάρ που έκλεψε. Πίεση από την Παναχαϊκή ψηλά, ο Στεργίδης κλέβει την μπάλα. Κυνηγάει ο Βέρτζο, Στεργίδης, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο βοηθός, παρακολουθούσε τη φάση, ζήτησε φράγμα ο Στεργίδης. Ακόμη διαμαρτύρεται στον Σοφό, ο οποίος δεν δέχεται καμία διαμαρτυρία. Κάτι σαν σουτ που πάει στην περιοχή, ένα τράβηγμα στο Τζίλας από τον συμπατριώτη του, τον Γιοβάνοβιτς. Αυτό θα είναι ένα ζευγάρι που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Προς το παρόν η ΑΕΛ πάει μπροστά και κερδίζει ένα πλάγιο Πάτο. Πάνω σηκώνεται, εδώ είναι αυτή η σέντρα, καθαρή φάση και συνέχεια με τον Νικολακάκη για τον Πάτο. Πάτο, ο οποίος σκόραρε στην περασμένη αγωνιστική μέσα στην Καλυθέα, ένα όμορφο γκολ. Εδώ ο Ουσμάν Μπάρι Πάτο και συνέχεια με τον Πινδώνη για την Παναχαϊκή, τον Ασίγμπα. Μπαλά φτάνει στον Πέδρο για να μοιράσει ο Πορτογάλος, μπαλιά για το Στεργίδη, αρκετά δυνατή με το Μονιάκι το πλάγιο. Υπάρχει φάουλ, σφύριγμα του διαιτητή, φάουλ, η μπάλα θα στηθεί και με αυτόν τον τρόπο θα πατήσουν στην περιοχή του ξενοδόχου φυγηπεδούχοι Μιχαηλίδης. Σπρόξιμο υπέδειξε ο Μιχαηλίδης, το χρέωσε στον Μονιάκη. Οπισθοχωρούν το σύνολο των παικτών της ΑΕΛ για την άμυνα. Η εκτέλεση από το Σιατραβάνι με δύναμη, μια κεφαλιά από τον Ασίγμπα, παίρνει ύψος η μπάλα, offside, δεν υπάρχει συνέχεια. Σε θέση offside ήταν ο Χατζής. Είχε ξεχαστεί μετά την πρώτη κεφαλιά. Εξ αρχής μάλιστα ήταν offside, δηλαδή από την εκτέλεση του φάλτου Σιατραβάνι είχε βρεθεί μη καλυπτόμενος ο Χατζής. Σωστή υπόδειξη. Και συνέχεια τώρα από τον ξενοδόχο. Σπουδαίο παιχνίδι και από τον ξενοδόχο στην Καλυθέα. Στην περασμένη αγωνιστική αυτός κράτησε το 0 στα μετόπισθεν. Χατζής στην κεφαλιά, τρέχει ο Στεργίδης. Ένα τάκλιν το πλάγιο από το Μονιάκι και συνέχεια για την Παναχαϊκή. Για την Παναχαϊκή, η οποία πήρε ψυχολογία από τα παιχνίδια εντός έδρας, έκανε δύο απανωτές νίκες επί της Κέρκυρας και επί του Αχαρναϊκού. Έχασε βέβαια βαρύ σκορ αυτό το 4-1 στη Λαμία, αλλά είχε προβλήματα και επανέρχεται στο γήπεδό της, όχι στη φυσική έδρα, γιατί δεν είναι ακόμα το γήπεδο της Αγίας διαθέσιμο, εδώ στο Παμπελοπονησιακό, για να μαζέψει και άλλους βαθμούς στο σακούλι της και να κάνει πορεία πρωταθλητισμού, γιατί δεν το κρύβουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση που οδηγεί στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκεί όπου θέλει να φτάσει τρέχοντας κυριολεκτικά η ΑΕΛ, που έχει κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και καμία ήττα. Δεν μπορεί ο Πάτο, ούτε ο Ασίγμπα, την παλιά τον Ουρτάδο για τον Πάτο. Πάλι ο Ασίγμπα στη μονομαχία με τον Πάτο. Και αυτός έχει περάσει από την Πάτρα για να φεγγάρει. Πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, και πάμε για λίγο μετά την εκτέλεση, θα πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη, γιατί δεν τον αφήσαμε να ολοκληρώσει. Πριν όμως από την εκτέλεση, υπάρχει παρατήρηση του Μιχαηλίδη για κάποια σπρωξήματα στην περιοχή για τις τοποθετήσεις.
Ναι. Τώρα ξαναπαίρνουν θέση όλοι οι παίκτες και Ουρτάδο αναλαμβάνει την εκτέλεση. Δεν έχουν ανεβεί πολλοί παίκτες της ΑΕΛ. Βρίσκεται εκεί ο Γιωβάνοβιτς βέβαια, που είναι ψηλό κορμί. Μια πρώτη κεφαλιά από το Χατζή, μια δεύτερη. Τώρα θα φύγει μπάλα όχι πολύ μακριά. Ο Ουρτάδο ξανακερδίζει. Κουντόπουλος πάει να περάσει, είναι πλάγιο. Έχασε την κατοχή ο επιθετικός της ΑΕΛ. Αυτή είναι η φάση. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, είναι καθαρή, έπεσε μόνος του Μπουντόπουλος. Λοιπόν, συνέχεια με το μικρόφωνο, το λόγο στον Κώστα Γιαλιτάκη, ο οποίος έχει να μας δώσει στοιχεία και από αυτά που βλέπει στο παιχνίδι μέχρι τώρα και τις πρώτες κινήσεις των δύο προπονητών. Κώστα. Ναι, καταρχήν να πω για την πλευρά της Παναχαϊκής ότι τα πρώτα πράγματα που έχει ζητήσει ο Δημήτρης Πανός είναι στον μεν Νίκο Κάργα περισσότερες πρωτοβουλίες όσον αφορά στο να μοιράζει γρήγορα το παιχνίδι στο κέντρο και στην επιθετική γραμμή. Επίσης ζήτησε να ανέβει περισσότερο ο Μιγγέλ Πέντρο και να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Από την άλλη πλευρά, κάποιες διορθώσεις, κυρίως στα ανασταλτικά καθήκοντα του Σέμπα Ναγιάρ, είναι οι πρώτες κουβέντες του Ράτκο Ντόστανης, και από εκεί και πέρα θέλει και ο προπονητής, ο σέρβος προπονητής της ΑΕΛ, να ανεβάσει ψηλά τις γραμμές. Πρέπει να πω ότι ακριβώς με το ανακτήριο λάκτισμα οι δύο προπονητές σηκώθηκαν από τον πάγκο και δεν έχουν καθίσει ούτε δευτερόλεπτο. Δείγμα του με πόση ένταση ζουν το παιχνίδι, το οποίο είναι ένα μεγάλο ντέρμπι όπως είπες και εσύ στην αρχή. Λοιπόν, έγινε το λάθος. Ο Νικολακάκης κλέβει, αλλά επιμένει μπροστά ο Λαμπρόπουλος. Ξανά passing game από τους γηπεδούχους. Μια κάθετη για τον Σκιατραβάνη από τον Λαμπρόπουλο. Σκιατραβάνης από πλάγια θέση κόβεται σε πλάγιο από την επέμβαση του Γιωβάνοβιτς. Ο Σέρβος έκανε το tackling. Σέρβος ο οποίος είναι στυλοβάτης της άμυνας της ΑΕΛ με την έναρξη πρωταθλήματος. Λαμπρόπουλος θα επαναφέρει. Ζητάει ο Πινδώνης, προτιμάται ο Σιατραβάνη. Μπαλά δεν έχει βγει, τώρα απομακρύνθηκε. Μαρουκάκης βάζει κάτω. Ο Ναγιάρα αλλάζει παιχνίδι για τον Πάτο, καθώς έχουν αλλάξει πλευρές. Και ο Πάτο έχει πάει αριστερά και θα έρθει δεξιά ο Μπουντόπουλος. Τον είδαμε άλλωστε προηγουμένως που έχασε την κατοχή. Με μια πρώτη εσωτερική μετακίνηση. Εντάξει, υπάρχει πλάγιο. Πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ. Ο Ντόστανης λοιπόν, ο οποίος σήμερα κοουτσάρει για 15η φορά μόλις στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Μην ξεχνάμε ότι ανέλαβε την ΑΕΛ ύστερα από μια σύντομη σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στη Βέρεια και στον Διαγόρα Ρόδου, μόλις 5 παιχνίδια. Αυτά για το πρωτάθλημα. Συνολικά και σε κύπελο έχει 45-46 παιχνίδια. Φάουλ που κερδίζει η Παναχαϊκή, το κερδίζει ο Τζίλας. Επανάληψη της εκτέλεσης ζητάει ο Μιχαηλίδης. Αυτό είναι το φάουλ. Όντως είναι, έπεσε ο Ναγιάρ πάνω στο σέρβο. Εντάξει, υπάρχει η παίκτης τραυματίας στο χορτάρι. Γι' αυτό πήγε ο Μιχαηλίδης κοντά του. Είναι ο Χατζής, ο οποίος σε κάποια σύγκρουση νωρίτερα. Και εδώ ένα ωραίο πλάνο με τον κόσμο, ο οποίος προστατεύεται βέβαια από το σκέπαστρο στο Παμπελοποννησιακό. Αυτή είναι η οπαδή της ΑΕΛ που έχουν έρθει από την Λάρισα και ενδεχομένως και από άλλες περιοχές για συμπαράσταση στη Θεσσαλική ομάδα. Πρώτες βοήθειες λοιπόν στον Χατζή. Μικρή διακοπή. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής, ωστόσο, Κώστα Γιαλιτάκη, έτσι. Όχι, δεν βλέπω να γίνεται κάποια κίνηση. Να πω, επειδή είπες για το θέμα του αγωνιστικού χώρου, ευτυχώς ένα ψηλόγροχο που είχαμε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας έχει σταματήσει. Απλά πρέπει να σου πω, Κώστα, επειδή τον βλέπω πολύ κοντά, ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ ταλαιπωρημένος, ειδικά προς την πλευρά. Βασικά δεν είναι προσεγμένος. Ναι, γιατί ναι, ναι. Είναι ένα ζήτημα που απασχολούσε τους ανθρώπους της Παναχαϊκής από το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είχε φροντιστεί τόσο το στάδιο, το γήπεδο εδώ και καιρό. Ειδικά θέλω να πω, η πλευρά που είναι προς το ταρτάν του στίβου έχει αρκετά προβλήματα, δηλαδή παίκτες που κινούνται στη δεξιά πλευρά, για να καταλάβει ο κόσμος, της Λάρισας και στην αριστερή της Παναχαϊκής. Αυτό το πρώτο 45 λεπτό πρέπει να είναι προσεκτική. Η σέντρα του Λαμπρόπουλου κόβεται από τον Γιωβάνοβιτς. Απομακρύνει τώρα ο Ναγιάρ. Αργεντίνος και πάλι μπροστά για να τρέξει ο Μπουντόπουλος. Θα πάρει την μπάλα τον επιτηρείο Ασίγκμπα.
Δύο έχουν πάει στην κορυφή, ο Πιτόπουλος κόβεται από τον Ασίγκβα όμως και τώρα είναι ο Πιντώνης που τρέχει. Αφήνει ένα πλεονέκτημα που έγινε σε φάουλ υπέρ της Παναχαϊκής. Μπαλιά για το Στεργίδη, έξοδο του Ξενοδόκου. Είναι corner μπαλά. Για να δούμε τώρα, θα δείξει κίτρινη κάρτα σε ποιον. Στον Πιντόπουλο για διαμαρτυρία ο Μιχαηλίδης, γιατί ζήτησε φάουλ νωρίτερα. Εντάξει, ο Στεργίδης είναι στο χορτάρι. Για τον Πουντόπουλο, ο οποίος είχε αποβληθεί με δύο κίτρινες κάρτες το προηγούμενο παιχνίδι, αυτή είναι η πέμπτη. Και εδώ τώρα είναι η κίνηση του Στεργίδη, η έξοδος με το χέρι, αλλά από αυτό το ρεπλέ δεν φαίνεται αν είναι εντός περιοχής ή όχι, η επέμβαση του, δηλαδή αν έχει περάσει τη γραμμή. Δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε έτσι αν το χέρι του είναι έξω από τη γραμμή της περιοχής. Το Σινοπουντόπουλος, είπαμε, πέμπτη κίτρινη κάρτα είδε στην σεζόν. Η εκτέλεση του κόρνερ, ο Ξενοδόχοβ δεν μπορεί, ο Πάτο απομακρύνει. Τώρα πιο μακριά, μπάλα και το πλάγιο που παραχωρήθηκε από τον Κάργα. Από το Χούσα, συγγνώμη. Η ΑΕΛ λοιπόν στην επίθεση, δεν μπορεί να περάσει ο Ναγιάρ. Παναχαϊκή θέλει να οργανωθεί, αλλά καθυστερεί για κόντρα επίθεση. Ο Στεργίδης άργησε να δώσει την μπάλα. Λάθος, συνεννόηση και πλάγιο τώρα υπέρ της ΑΕΛ. Φαίνεται πάντως ότι τους επηρεάζει όλους ο αγωνιστικός χώρος. Δεν μπορούν να παίξουν γρήγορα και κυρίως δεν μπορούν να παίξουν στρωτά, ούτε από τα πλάγια ούτε από τον άξονα. Εντάξει, είμαστε νωρίς στο παιχνίδι, αλλά 13 λεπτά είναι αρκετά για να μας δώσει ο ένας ή ο άλλος ένα δείγμα γραφής και δεν τα έχουν καταφέρει. Τζίλας ήρθε να βοηθήσει. Πέδρο ανατρέπεται με φάουλ από τον Γιωβάνοβιτς και θα δει και κίτρινη κάρτα ο Σέρβος. Πέδρο στο χορτάρι. Γιωβάνοβιτς βλέπει και αυτό την πέμπτη κίτρινη κάρτα στη σεζόν. Αυτό είναι το φάουλ. Αναστασόπουλος τον χάνει και παίρνει το πόδι του Πέδρο. Έχει την μπάλα ο Σέρβος center back. Ξενοδόχοφ καθοδηγεί τους συμπαίκτες του για να πάρουν θέση. Αρκετός κόσμος από την Παναχαϊκή για την εκτέλεση. Ο Πέδρο πάντα στο χορτάρι. Τώρα θα μπει το ιατρικό επιτελείο να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο Πουντόπουλος ακόμα τα λέει με τον Μιχαηλίδη για την προηγούμενη φάση και ο Ντόστανιτς σκεπτικός. Γνωρίζει ότι ήρθε η ομάδα του σε μια πολύ δύσκολη έδρα, παραδοσιακά δύσκολη έδρα. Εδώ άλλωστε ιτήθηκε και η Κέρκυρα. Σπανός αισιόδοξος περισσότερο από την αρχή του πρωταθλήματος, όταν σκάλωνε η Παναχαϊκή και έχανε βαθμούς. Ο Πέδρος σηκώθηκε, αλλά θα πρέπει να βγει εκτός γραμμών. Ο Σιατραβάνης έχει στήσει την μπάλα. Είναι και ο Λαμπρόπουλος ο Ιωσήφ με το αριστερό πόδι. Και εδώ η φίλα της Παναχαϊκής και εμείς πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Να πω ότι ο Δημήτρης Πανός γνωρίζει, όπως είπες και εσύ, αρκετούς παίκτες, γιατί τους είχε παίκτες του της Λάρισας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη φάση, εκεί που διαμαρτύρθηκα για ένα φράγμα το οποίο δεν δόθηκε, γύρισε και είπε στον τέταρτο το 13, το ξέρω καλά. Αναφερόμενος στο Γουρτάδο. Και είπε το ξέρω καλά τι κάνει, εννοώντας δηλαδή ότι ως παίκτης του που ήταν, ξέρει τις αντιδράσεις του. Λοιπόν, Σιατραβάνης και Λαμπρόπουλος. Για την εκτέλεση, ο Μιχαηλίδης έστησε το τείχος της ΑΕΛ. Για να δούμε αν θα επιλέξουν κάποια κομπίνα. Ο Σιατραβάνης τελικά περνάει από το τείχος η μπάλα, κόβει στην καρδιά της άμυνας εκεί. Δεν μπορεί να διώξει αρχικά ο Γιωβάνοβιτς. Τώρα ο Ναγιάρ μακριά και προσπαθεί να τρέξει με τον Μαρουκάκη. Ο Μαρουκάκης ανοίγει το κοντρόλ αρκετά, τον έκοψε ο Ασίγκβα. Η μπάλα είναι πλάγια υπέρ της ΑΕΛ. Ας είναι η φιλαθλή της Παναχαϊκής και συνέχεια με τους γηπεδούχους και τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή. Τώρα όμως το πλάγιο παίρνει την μπάλα στην πλευρά της Παναχαϊκής.
Ο Χούσα θα επαναφέρει. Στεργίδης μια κεφαλιά. Δεν μπορεί ο Τζίλα. Στο κέντρο του γηπέδου οι μονομαχίες κερδισμένες από τον Αγιάρ, ο οποίος παίρνει και το φάουλ. Ναγιάρ είναι ένας από τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, με την εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Με την Κέρκυρα κέρδισε την άνοδο στην Super League. Η εκτέλεση του φάουλ αρκετά γρήγορα. Ο Βουντόπουλος, ο οποίος ξαναπήγε στην αριστερή πτέρυγα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Το πλάγιο τώρα υπέρ των γηπεδού. Και ο Πάτο εννοείται ήρθε στη δεξιά πτέρυγα. Μαρουκάκης έβαλε την προβολή. Πάνε για το κλέψιμο, δεν τα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι. Το καταφέρνουν τώρα με τον Βουντόπουλο. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Στεργίδης. Ξανά η ΑΕΛ. Ούτε αυτή τη φορά περνάει η σέντρα από τον Μονιάκη. Το πλάγιο για την ΑΕΛ. Δεν είναι γρήγορο το παιχνίδι. Δεν έχει ακόμα αποκτήσει καλό τέμπο. Αρκετά τα λάθη. Τζίλας υποδέχει την μπάλα στο πάρι και θέλει να μοιράσει. Θα το κάνει σωστά με τον Λαμπρόπουλο που ανέβηκε. Και αυτός με τη μία για το Σκιατραβάνι. Κόβει ο Νικολακάκης. Αναστασόπουλος. Παίρνει ο Ουρτάδο. Θέλει να παίξει γρήγορα στην κόντρα. Επίθεση δεν τα καταφέρνει. Γλιστράνε οι παίχτες εκεί. Δεν μπόρεσε ο Χατζής. Δείτε τι γίνεται. Πέφτουν κορμιά κυριολεκτικά για μία μπάλα. Κερδισμένος ο Πινδώνης. Λάθος. Βγήκε δυνατά ο Πέδρο. Όμορφα το τακουνάκι. Και συνέχεια λοιπόν με την παναχαϊκή παλιά για το Σκιατραβάνι. Μπροστά είναι ο Τζίλας. Τον βλέπει. Προτιμά το σούτο. Σκιατραβάνι άστο. Τελείωμα από τον επιθετικό της παναχαϊκής. Αλλά με την μπάλα να περνάει γύρω στα 2 μέτρα δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Και ενώ πλησιάζουμε και προς τα μισά του ημιχρόνου, είναι φτωχό επιθετικά το παιχνίδι, δεν έχουμε πολλές τελικές προσπάθειες. Δεν μπορούν ακόμα να αναπτυχθούν σωστά οι δύο ομάδες. Ο Χούσα μακριά. Μπάλα δεν θα φτάσει στο Στεργίδι, αλλά κερδίζει πλάγιο η Παναχαϊκή. Χούσα και Χατζής. Και πάλι ο Χούσα κόβεται σε πλάγιο. Μένει η κατοχή στους γηπεδούχους. Η εκτέλεση για τον Πέδρο. Υπάρχει φάουλ σπρόξιμο. Είναι σωστή η υπόδειξη του Μιχαηλίδη. Και πάντα θερμό κλίμα στην κερκίδα. Σε μία από τις κερκίδες του Παμπελοποννησιακού. Βλέπετε, παίρνει την μπάλα και τον σπρώχνει. Πάλι εδώ παίζει με τη φωτιά ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί έχει δίκη την κάρτα και οι πρώτες κοκορομαχίες στο παιχνίδι. Ο Κάργας ανέβηκε, ο Πάτο πιστοχώρησε, βρήκαν ευκαιρία να ανταλλάξουν κουβέντες. Ο Μιχαηλίδης τώρα βλέπει τον Τζίλας, ο οποίος συμμετείχε και αυτός. Τα γαλλικά συνεχίζονται μέχρι οι ψυχρεμότεροι να ηρεμήσουν τους υπόλοιπους ένθεν και ένθεν. Τώρα καλή Πινδώνη και όχι τον Πάτο και τον Τζίλας. Θα δουν από μία κίτρινη κάρτα σίγουρα. Ήταν ούτως ή άλλως πρώτη εδώ στις κοκορομαχίες. Κίτρινη λοιπόν για τον Πάτο. Κίτρινη και για τον Τζίλας. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη πολύ γρήγορα. Ο Πάτο είναι τόσο εκνευρισμένο που αναγκάστηκε ο συμπαίκτη του Ανδρέα Χούσα και του κάνει χαρακτηριστική κίνηση χειρονομία με το δάχτυλο. Μη μιλά. Είναι τρίτη κίτρινη κάρτα που έχει δει παίκτη τη ΑΕΛ και πρώτη για παίκτη τη Παναχαϊκή. Μπαλαστίνεται, Στεργίδης, Πέδρος, Σιατραβάνης, πιο πίσω ο Λαμπρόπουλος. Να δούμε ποιος θα αναλάβει. Η μπάλα έχει στηθεί σε πολύ καλό σημείο. Θυμίζω ότι ο Σιατραβάνης σκόραρε με φάουλ στο παιχνίδι της Λαμίας στην προηγούμενη αγωνιστική. Με υποδειγματική εκτέλεση. Ο Σιατραβάνης, ο οποίος έχει πετύχει σίγουρα ένα από τα ομορφότερα γκολ του πρωταθλήματος στις Σέρες. Στη νίκη της Παναχαϊκής επί του Πανσεραϊκού με 1-2. Λοιπόν, η κομπίνα
ο Λαμπρόπουλος. Τελικά η μπάλα φτάνει πλάγια και κόβεται από το Βέρτσο σε κόρνερ. Ο αρχηγός της ΑΕΛ ήταν ψύχρεμος. Εδώ γίνεται κομπίνα. Η μπάλα σπάει πλάγια, γύρισμα από τον Πέδρο. Ο Βέρτσος καλυπτόταν, ο Πέδρος δεν υπήρχε offside γιατί έφυγε από πίσω, τον κάλυπτε ο Βέρτσος. Τέλος πάντων, κόρνερ. Πάλι πλασαριστά, τρέχει τώρα ο Πινδώνης, μια κεφαλιά. Εκεί ο Ξενοδόχοφ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κεφαλιά που έγινε από τον Γκάργα, χαμηλά σχετικά. Ναγιάρ, πιέζουν ψηλά όσο μπορούν οι γηπεδούχοι με τον Πέδρο. Και έτσι η μπάλα απομακρύνεται λανθασμένα. Έχει περάσει την πλάγια γραμμή, δεν πρόλαβε ο Νικολακάκης, είναι πλάγιο. Λαμπρόπουλος για τον Πινδώνη. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίχτες μέχρι να βρουν διάδρομο. Πινδώνης την προστατεύει με το σώμα. Πέδρο πιο πίσω για σιγουριά. Σίγμπα και Κάργας τώρα. Κούσα στο μισό γήπεδο περιμένει η ΑΕΛ. Κούσα ωραία τρίπλα για να ξεφύγει. Κατοχή 57%, αλλά δεν έχει μετουσιαστεί σε κάτι περισσότερο για τους γηπεδούχους. Και ένα ακόμη πλάγιο υπέρ της Παναχαϊκής. Λίγες οι επιθετικές πρωτοβουλίες της ΑΕΛ. Ουσιαστικά δεν έχει απειλήσει. Αυτό δεν λέει όμως κάτι. Και στην Καλυθέα για παράδειγμα είχε βρεθεί επ' ένα 25 λεπτό, 30 λεπτό με την πλάτη στον τοίχο, με την Καλυθέα να χάνει ευκαιρίες και όμως πέτυχε τον γκολ στο 45, στις καθυστερήσεις μάλλον του ημιχρόνου. Πέδρο πιο πίσω για τον Κάργα. Πάλι ο Πινδώνης από τη μεσαία γραμμή για να ξεδιπλώσει μια επίθεση. Για Τραβάνης έχει χώρο για να κινηθεί, αλλά νομίζω ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους. Σκατραβάνης στο γύρισμα, ο Τζίλας στην περιοχή, μια τρίπλα παραπάνω, πάει για το πλασέ, δεν μπορεί από κοντά να σπρώξει ο Στεργίδης την μπάλα στα δίχτυα. Η άμυνα της ΑΕΛ έσωσε. Εδώ ήταν μια δύσκολη στιγμή για τους Θεσσαλούς, με το Τζίλας να χάνει την μεγαλύτερη ευκαιρία, το πούμε έτσι, για τον γκολ. Ήταν όμως παρόν ο Βέτζος και έσωσε την εστία του. Στεργίδης και πάλι. Ο Πέδρο επιμένει, κρατάει ο Πορτογάλος και ο πίσω Πινδώνης. Αλλαγή για τον Λαμπρόπουλο. Κάτω η μπάλα για τον Σκιατραβάνη. Και πιο πίσω Ασίγκβα. Πέδρο πήρε ένα διάδρομο, μπαίνει στην περιοχή ο Πορτογάλος. Το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας, στο σούτ του Πινδώνη κοντράρει. Ξανά η Παναχαϊκή, η Πέδρο και πάλι η προβολή για να βγάλει μπροστά μόνο το Πινδώνη δεν είναι επιτυχή. Στην συνεχεία όμως έχουμε φάουλ. Φάουλ που έγινε στον Πέδρο. Ή στο Λαμπρόπουλο, στο Λαμπρόπουλο. Στο Λαμπρόπουλο έγινε το φάουλ. Έχουμε πολιορκία της περιοχής της, της εστίας της ΑΕΛ, το τελευταίο δίλεπτο. Ασφιχτική πίεση. Εδώ ο Χατζής παίρνει μια κεφαλιά, βάζει κάτω ο Λαμπρόπουλος και υποδεικνύει φάουλ ο Μιχαηλίδης. Μπάλα έχει στηθεί. Σκιατραβάνης. Νομίζω ότι αυτός θα εκτελέσει τώρα με το δεξί. Από εκεί σκόραρε στη Λαμία. Μιχαηλίδης είναι το τείχος. Είναι το τέταρτο φάουλ γύρω από την περιοχή. Τέταρτο φάουλ που έχει κερδίσει η Παναχαϊκή γύρω από την περιοχή της ΑΕΛ. Σε 25 λεπτά παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι οι γηπεδούχοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτό, την έδρα τους. Πέρασε η μπάλ out. Αλλά πέρασε από το τείχος, έχει βρει κάπου, είναι corner. Κάπου ακούμπησε σε κεφάλι παίχτη του τείχους. Κατραβάνης αστόχησε, ήταν μια καλή στιγμή. Με δύναμη εκτέλεση και out την μπάλα αυτή τη φορά από τον Κάργα η κεφαλιά. Ξενοδόχο αυτά λέει με τους συμπαίκτες στην άμυνα. Αυτή είναι η εκτέλεση. Όντως έσπασε πάνω στο τείχος και βγήκε. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη πολύ γρήγορα.
φωνές από τον Ματθαίο Μαρουκάκη προς την παίκτη του να πάρει περισσότερες μπαλιές. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχουμε δει σε πολλές προσπάθειες του Ματθαίου Μαρουκάκη. Και παράλληλα φωνές προς τον Ουσμάν Πάτο, χαρακτηριστική η ατάκα play inside, δηλαδή παίξε εσωτερικά και κάνει διεισδύσεις. Σκιατραβάνης. Ωραίο ταπουνά για τον Λαμπρόπουλο, κακή σέντρα. Έχει πάει στην άλλη πλευρά, δεν έχει βγει η μπάλα. Επιμένει ο Τζίλας. Λοιπόν, εδώ είναι μια ευκαιρία που έχει πριν η Παναχαϊκή με το Σκιατραβάνη, το Τζίλας που κερδίζει τις κόντρες, πάει στο τετατέτ, το γύρισμα και θα διώξει ο Μονιάκης πρώτου Στεργίδη. Ήταν αυτή η ευκαιρία περίπου στο 22ο λεπτό. Κούσα. Δεν περνάει η παλιά του. Πάτο. Θα σπάσει για τον Νικολακάκη. Κυνηγάει ο Σιατραβάνης. Άνοιξε το κοντρόλο ο Νικολακάκης. Βγήκε έξω πλάγιο υπέρ της Παναχαϊκής. Λαμπρόπουλος το εκτέλει. Ο Κάργας απομάκρυνε. Ένα φάουλ στη συνέχεια. Το παιχνίδι πάντως δεν είναι ούτε θεαματικό, ούτε έχει να μας δείξει πολλές ευκαιρίες. Ίσως η μεγαλύτερη ήταν αυτή που είδατε προηγουμένως, επανάληψη με το Τζίλας να φτάνει ένα μέτρο από την εστία. Ξενοδόχο. Και ένα λάθος τώρα. Μπάλα πλάγια υπέρ της ΑΕΛ. Νικολακάκης μπροστά, όχι πολύ καλά. Πινδώνης βάζει κάτω. Θα χάσει προς στιγμήν οι κόντρες με τον Αγιάρ. Κερδισμένος Στεργίδης. Χατζής για τον Πέδρο, ο οποίος είναι οργανωτής. Ο παίκτης ο οποίος κάνει το παιχνίδι της Παναχαϊκής. Σιατραβάνης. Έχει έρθει και ο Στεργίδης αριστερά και έχει αφήσει καινή τη δεξιά πτέρυγα. Εκεί που στέλνει την μπάλα μεν προς τον Χατζή. Ωραία τρίπλα το σουτ, ξαφνικό out δίπλα από το δοκάρι. Να η ευκαιρία για την Παναχαϊκή με τον Χατζή. Έκανε υποδειγματικό γύρισμα για να ξεμαρκαριστεί. Εδώ η τρίπλα του, το σουτ μονοκόμματο. Εκατοστά δίπλα από το κάθε δοκάρι του ξενοδόχου. Καλή φάση. Αυτές είναι τελικές 4 προς καμία. Είναι αυτό που λέγαμε για την ΑΕΛ που δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες μπροστά, δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Βέβαια αυτό δεν λέει και τίποτα σε μια αναμέτρηση που έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη, αλλά 60 λεπτά. Ο Μαρουκάκης θα δει την κάρτα για παρεμπόδιση του αντιπάλου του. Αχρίαστη και την κάρτα. Για τον Μαρουκάκη είναι η τρίτη στη σεζόν. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος με 7 γκολ και δεδομένου ότι ο Ντουαλά χτες δεν σκόραρε στο παιχνίδι της Κέρκυρας με τη Λαμία, έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος πρώτος εάν σκοράρει. Αλλά σίγουρα δεν θα χάσει τη θέση του, την πρωτιά του. Τζίλας δεν μπορεί, επιμένει, έρχεται ο Στεργίδης. Υπάρχει φάουλ πάνω στον επιθετικό της Παναχαϊκής. Εδώ βρήκε μόνο πόδια ο Βέρτζος, δεν βρήκε την μπάλα. Είναι σωστό το σφύριγμα του Μιχαηλίδη. Θα στηθεί και πάλι μπάλα, ο Πέδρο αναλαμβάνει, ο πιστοχωρεί η ΑΕΛ σε ένα σχεδόν μόνιμο σκηνικό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με φάουλ έξω από την περιοχή της ΑΕΛ. Πέδρο λοιπόν, πολύ δυνατά, ξενοδόχο στην έξοδο, αφήνει την μπάλα να περάσει, συγκρούστηκε με τον συμπαίκτη του εκεί. Τον Αναστασόπουλο. Το Βέρτζο. Ελεύθερο θα εκτελέσει ο Ξενοδόχοφ.
Αυτή είναι η εκτέλεση του φάουλ και βλέπετε πως ο Βέρτζος βρέθηκε στο έδαφος στη σύγκρουσή του με τον πορτιέρο της ΑΕΛ. Ζήλας, δεν μπορεί ο Στεργίδης. Κάργας, λάθος, παίρνει ο Μαρουκάκης. Βγαίνει μπροστά ο Πάτο, τον είδε, του ανοίγει την μπάλα, τρέχει και ο Ασίγμπα. Ποιος καλύπτει με το σώμα. Θα πάρει τον έλεγχο της μπάλας τώρα. Σκιατραβάνης, πιεζόμενος. Διώχνουν σε πλάγιο. Ένα τακουνάκι του Ναγιάρ. Ο Πάτο κόπηκε καθαρά. Χατζής βλέπει τον Πέδρο, ο οποίος έχει ανεβεί και περιμένει και το Σχιατραβάνι για βοήθεια. Ο Πορτογάλος πέφτει κάτω με το μαρκάρισμα του Νικολακάκη, είναι φάουλ. Νικολακάκης ο οποίος έδωσε το χέρι του. Αυτό είναι το τράβηγμα. Ήδη πολλά τα φάουλ για την ΑΕΛ, σε 32 λεπτά είναι πάρα πολλά. Η εκτέλεση από το Σχιατραβάνι, η μπάλα θα φύγει τώρα από την περιοχή, υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Πέδρο, τον Κουντόπουλο. Η ΑΕΛ ζήτησε κάρτα στον Πέδρο για αυτό το μαρκάρισμα. Νομίζω ότι αυτό ζητούσε ο Ντόστανιτς στον τέταρτο, έτσι Κωστά. Και ο βοηθός του και είπε παίζουμε και εμείς, έχει δείξει 6-0 τις κάρτες. Έχουν κάποια παράπονα για τη χρήση της κίτρινης από τον... 6-0 δεν είναι 4-1. Έτσι, για 6-0 ήταν η ατάκα που χρησιμοποίησε αυτό, σας μετέφερε. Προφανώς ήθελα να δώσει έμφαση. Ο Κάργας πολύ δυνατά και τη στέλνει μόνο τα ball boys μπορούν να την υποδεχθούν. Και εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλής ποιότητας θέαμα σε ένα ντέρμπι στο οποίο ακόμα δεν έχουν δικαιολογήσει δύο ομάδες τη θέση τους, παρότι η ΑΕΛ είναι πρώτη και ήδη δεν μας έχει ξεδιπλώσει αυτή την ποιότητα που μας έχει επιδείξει σε προηγούμενα παιχνίδια. Από την άλλη, Παναχαϊκή ναι μεν πιέζει, ναι μεν έχει βρεθεί κοντά και μέσα στην περιοχή του Ξενοτόχοφ, έχει απειλήσει μια-δυο φορές, τίποτα περισσότερο όμως. Μονιάκης εκτελεί το νέο πλάγιο, έψαξε το Μαρουκάκι, μπάλα περνάει από πολλούς, ο Ασίγκβα βγαίνει πρώτος και απομακρύνει, Γιωβάνοβιτς τώρα, Νικολακάκης. Για τον Πάτο δεν θα περάσει, κερδίζει το rebound. Πινδώνης ήρθε να τσιμπήσει την μπάλα και ο Ασίγμπα να απομακρύνει. Ούτε κόντρα επιθέσεις βλέπουμε πολλές. Πινδώνης. Σιατραβάνης. Προστινή μπαλιά για να τρέξει ο Στεργίδης. Καταλήγει στον Ξενοδόχο. Σειρά του Μονιάκη να κατεβάσει καθώς δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ελεύθερος ο χώρος μπροστά του, αλλά εκεί που φτάνει δίνει στον Κουντόπουλο. Αναστασόπουλος για τον Πάτο, Πάτο που βρέθηκε ξαφνικά σε πιο ελεύθερο περιφερειακό ρόλο, όχι μόνο στη γραμμή στη δεξιά, Φτέρυγα. Κουντόπουλος η κάθετη δεν περνάει, έδιωξε ο Λαυρόπουλος. Εκείνο που επίσης είναι φανερό είναι ότι ο Ουρτάδο είναι μακριά από τον καλό του αυτό. Σχεδόν δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα εδώ και ένα τέταρτο. Τρίπλες από τον Στεργίδη, Πέδρο. Μπάλα πιο πλάγια, το γύρισμα, Στεργίδη, σέντρα από κοντά. Για τον γκολ μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Εδώ ήταν ο Στεργίδης μπροστά στον Ξενοδόχο που δεν κατάφερε να νικήσει την άμυνα των Θεσσαλών. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 36ο λεπτό και συνεχεία έχουμε ένα πλάγιο. Δείτε ξανά το γύρισμα,
Ο Πέδρος Ικόνιος στεργίδι στην πλάτη του Νικολακάκη, στα πόδια του Ξενοδόχοφ, εδώ Κέρβερος ο Ξενοδόχοφ, έσωσε την εστία του. Κάθε την παλιά για τον Πάτο, ο Ασίγκβα είναι εκεί, ελέγχει. Λαμπρόπουλος. Κατραβάνης με τον Νικολακάκη. Κερδισμένος αμυντικός της ΑΕΛ, Γιωβάνοβιτς, γύρισμα προς τα πίσω και ο Ξενοδόχοφ θα διώξει πλάγιο. Πέδρο έστρωσε με το στήθος, ο Πινδώνης πιεζόμενος, Σιατραβάνης, Πινδώνης και πάλι, Πέδρο, Λαμπρόπουλος, Ασίγκβα, πιέζει ο Μαρουκάκης, ο Ασίγκβα μένει όρθιος, κλέβουν όμως οι Θεσσαλοί και πάει να βγει μπροστά ο Ουρτάδο, πλάγιο από τον Κάργα για καλό και για κακό. Εδώ δείτε μια φάση, ζήτησε χέρι η ΑΕΛ, παίζεται, είπε ο Μιχαηλίδης. Αναστασόπουλος μένει όρθιος, φάουλ σωστά. Ήταν αντικανονικό το μαρκάρισμα του Πέδρο. Είναι φάουλ, απλά αρχικά φέθηκε το πλεονέκτημα. Συνέχεια τώρα με την ΑΕΛ, Μονιάκης. Δεν μπορεί να περάσει. Ούτε όμως και ο Στεργίδης. Τελικά ο Χατζής σημαδεύει μπροστά ποιον. Το Σιατραβάνι που να τρέξει. Εκεί δεν γίνεται. Ξενοδόχοφ υποδέχεται. Ναγιάρ. Και αυτός κάπου χαμένος στη μετάφραση. Επί ώρα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει δημιουργία από τη μεσαία γραμμή. Ούτε ο Αναστασόπουλος είναι από τους δημιουργικούς παίκτες ΣΕΛ. Περισσότερο είναι ανασταλτικός χαφ. Και της Παναχαϊκή έχει τον έλεγχο. Προς το παρόν όμως την κατοχή την πήρε η ΑΕΛ και βγαίνει από πλάγια θέση ο Ουρτάδο. Ουρτάδο με τον Χούσα, ο οποίος τον κόψει αρχικά. Ξανά όμως η ΑΕΛ με τον Ουρτάδο. Έρχεται και ο Στεργίδης, δεν υπάρχει τίποτα, παίζεται λέει ο Μιχαηλίδης. Τζίλας μπροστά, Πέδρο, πράγμα, φάουλ. Του Γιωβάνοβιτς. Και τι θα δείξει, κίτρινη κάρτα? Αν είναι κίτρινη κάρτα, είναι δεύτερη ή πρώτη? Δεύτερη, σωστά. Αποβάλλεται λοιπόν ο Γιωβάνοβιτς με αυτή την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη, στο 40 λεπτό. Μένει με παίκτη λιγότερο η ΑΕΛ λοιπόν από πολύ νωρίς. Είχε δει την πρώτη στο 15ο λεπτό και τώρα φεύγει από το γήπεδο. Πήγε μέσα στον παίχτη, είναι φράγμα. Δεν είναι όμως τελευταίος παίχτης. Μόνο για επικίνδυνο παιχνίδι μπορεί να χρεώθηκε αυτή την κίτρινη κάρτα. Σημασία έχει ότι ο Μιχαηλίδης την έδειξε, έδειξε και την κόκκινη. Φεύγει από το παιχνίδι λοιπόν ο Σέρβος και το πρόβλημα είναι σημαντικό για την ΑΕΛ, γιατί και με παίχτη λιγότερο μένει και μάλιστα με το στυλοβάτι της άμυνας. Η εκτέλεση από το Σιατραβάνι, μια κεφαλιά offside, σηκώθηκε η σημαία, δεν υπάρχει φάση, έχει σηκωθεί η σημαία εδώ και ώρα. Για τον Κάργα νομίζω ότι είναι το offside, θα το δούμε σε λίγο. Καταρχήν είναι ο Χατζής εκτεθειμένος και όντως αυτός πάει στην κεφαλιά, σωστά offside. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Λοιπόν, η αποχώρηση του Μπόγιοβιτς με την κόκκινη αναπροσαρμόζει στα σχέδια του Ράτκο Ντόστανης. Ήδη ετοιμάζεται ο Κομεσίδης, ο οποίος παίκτης ο οποίος θα περάσει. Προφανώς κάποιος θα θυσιαστεί. Θα σου πω σε πολύ λίγο ποιος είναι ο παίκτης που θα βγει. Και είναι ο Γιώργος Μπουντόπουλος, ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει. Με έναν μέσο επιθετικό λιγότερο λοιπόν θα συνεχίσει αναγκαστικά η ΑΕΛ μετά την αποβολή του Γιωβάνοβιτς.
Και το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθεί στο υπόλοιπο του παιχνιδιού η Θεσσαλική ομάδα. Προς το παρόν πάντως υπάρχει πλάγιο η ΠΕΤΣ Παναχαϊκής. Δεν κατάφερε να κρατήσει μέσα την μπάλα ο Μαρουκάκης. Και ένα ακόμη για τους γηπεδούχους. Πάμε ξανά στο Κώστα Γιαλιτάκη. Απλά να συμπληρώσω λίγο ότι είναι μεγάλη αλλαγή στα σχέδια της ΑΕΛ, γιατί λίγα, δύο λεπτά μόνο πριν συμβεί η φάση με, με την αποβολή, ο Ράτσο Ντόσαντς είχε ζητήσει επί τούτου να γίνει παιχνίδι μέσω του Μπουντόπουλου, ο οποίος τώρα όμως θα θυσιαστεί. Ναι, αλλά και ο Μπουντόπουλος ήταν άφαντος για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Και ο Μπουντόπουλος και ο Ουρτάδο από τους μπροστινούς. Ο Μαρουκάκης, σαν την καλαμιά στον κάμπο, δεν έπαιρνε πάσες. Έμενε ένας πάτο δραστήριος με ένα αλλά μόνος του και με λίγα πράγματα. Και αυτός ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Κόβεται. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Και τώρα θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Θα μπει λοιπόν ο Κομεσίδης στη θέση του Σέρβου, στη θέση του Μπουντόπουλου, συγγνώμη, αλλά για να καλύψει την θέση του αποβληθέντα Γιωβάνοβιτς. Ο Μπουντόπουλος μόλις γύρισε στην ενεργό δράση από την αποβολή του, δεν πρόλαβε να παίξει ούτε 42 λεπτά, αλλά εντάξει, δεν είναι δική του ευθύνη για σήμερα. Επίσης ο Γιωβάνοβιτς έχει ήδη αποβληθεί άλλη μια φορά με δύο κίτρινες. Είναι η δεύτερη φορά δηλαδή που φεύγει με δύο κίτρινες από το παιχνίδι. Πρώτη ήταν στον αγώνα με τον Κισαμικό στο Γάλλο, στο Ρέθυμνο. Πάτο θέλει να περάσει, βγήκε γρήγορα ο Λαμπρόπουλος, τσίμπησε Ασίγμπα. Περνάει ο Γκανέζος, Σκιατραβάνης περνάει και αυτός. Με τη μία συνεργάζεται με τον Πέδρο, γρήγορος ο Σκιατραβάνης, η σέντρα δεν είναι καλή. Θα απομακρυνθεί η μπάλα πάνω στον Πέδρο και πάλι. Ο Πορτογάλος έχει τον Ουρτάδο στην πλάτη του, κρατάει όμως όσο μπορεί. Θέλει και κάποιο στήριγμα. Τώρα ο Ουρτάδο του έκλεψε, το παράκανε βέβαια κι αυτός ο Πέδρο. Πάτο. Μπάλα έχει βγει πλάγιο υπέρ της ΑΕΛ. Σε ένα παιχνίδι με λίγες καλές στιγμές, με μια-δυο σημαντικές ευκαιρίες για την Παναχαϊκή, με καμία φάση για την ΑΕΛ, η οποία υπόκειται και σε αυτή την αποβολή. Ο Γιωβάνοβιτς Βέρτζος μπροστά, μια κεφαλιά από το Λαμπρόπουλο. Εννοείται το παιχνίδι είναι μέτριο, δεν είναι καλό, δεν μπορεί να το απολαύσει κανείς, με την έννοια ότι ναι μεν βάζουν τα δυνατά τους, αλλά δεν παίζουν στρωτά και δεν είναι ποιοτικές οι προσπάθειές τους, περισσότερο δύναμη βάζουν. Ο Κώστας Γιαλιτάκης μας λέει θα έχουμε ένα λεπτό καθυστερήσεων. Ο Μαρουκάκης στον Πάτο, ζήτησε Ουρτάδο, δεν τον είδε. Μοιράζει ο Αναστασόπουλος για το Μονιάκι. Λάθος. Αυτό που σας λέγαμε, δηλαδή τέτοια παλιά από τέτοια απόσταση είναι έλλειψη συγκέντρωσης και ποιότητας και φωνές του Ντόσταντς για τους παίκτες του. Είναι λίγες φορές που έχουν βγει μπροστά να κάνουν και λάθος σε αυτές τις λίγες φορές. Κρατάνε βέβαια το 0. Ο Κάργας για το Χούσα που ανέβηκε έχει όλο τον δρόμο μπροστά του. Στεργίδης δίπλα του. Η σέντρα του Χούσα για τον Τζίλα στρώνει κάτω, όχι καλά. Κόπηκαν οι γηπεδούχοι. Πάτο. Άρχισαν οι καθυστερήσεις. Μαρουκάκης. Πίσω η μπάλα. Ασίγμπα. Και τώρα ανεβαίνει ο Χατζής. Έχει αυτό σκορό με την αριθμητική περιοχή, τουλάχιστον έχουν χώρους να κινούνται οι γηπεδούχοι. Ο Τζίλας δεν μπορεί να πασάρει σωστά. Φάουλ φράγμα του Πέτρο τώρα. Σπανός. Αυτό είναι το φάουλ, χωρίς αμφιβολία. Ένα γέμισμα για τον Μαρουκάκη, υπάρχει επιθετικό φάουλ του center forward της ΑΕΛ. Και τέλος του πρώτου μέρους. Το ντέρμπι Παναχαϊκής ΑΕΛ
βρίσκεται λοιπόν στο ημίχρονο χωρίς τέρματα, με λίγες καλές στιγμές, μια-δυο σημαντικές ευκαιρίες για την Παναχαϊκή, καμία για την ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι μέτριο, ασόψεται και ο βαρύς αγωνιστικός χώρος, κυρίως όμως λείπει η ποιότητα στις προσπάθειες των παικτών που περιορίζονται στη δύναμη. Οι γηπεδούχοι έφτασαν περισσότερες φορές σε πολιορκία της περιοχής του Ξενοδόχου, ωστόσο δεν έχουν αξιοποιήσει ακόμα τον μπόνους της αρνητικής περιοχής από την αποβολή του Γιοβάνοβιτς, με την ΑΕΛ να έχει παράπονα για αυτή την αποβολή, ενδεχομένως και για κάποια άλλα σφυρίγματα με φάουλ γύρω από την περιοχή της. Κώστα Γιαλιτάκη, τι έλεγες? Α, είναι ο Παρίσης, ο Θωμάς Κυπαρίσης. Αυτό ακριβώς εξηγεί στον Μιχαηλίδη και στους συνεργάτες, τους δύο βοηθούς του, ο Γενικός Αρχηγός της ΑΕΛ. Τελειώνει το ημίχρονο κάπου εδώ, χωρίς τέρματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα επιστρέψουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο μετά τις οδηγίες που θα πάρουν από τους προπονητές τους. Βλέπετε 5 τελικές από τη μία πλευρά προς καμία και κατοχή 57% για την Παναχαϊκή. Τα στοιχεία αυτά τα αριθμητικά δίνουν κλίση της πλάστηγας υπέρ της Παναχαϊκής, αλλά χωρίς γκολ δεν έχει καμία σημασία το που κλείνει η πλάστηγα. Λοιπόν, αυτά για το ημίχρονο, επιστροφή σε περίπου 12 λεπτά για το δεύτερο μέρος. Προς το παρόν εικόνα και εγώ στα στούντιο του ΟΤΕ TV στην Αθήνα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, και πάλι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Σε λίγο θα αρχίσει εδώ το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Παναχαϊκής με την ΑΕΛ. Ένα από τα παιχνίδια της δεύτερης δόσης. Στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Football League θυμίζουμε ότι στην πρώτη δόση ο Ολυμπιακός Βόλου κέρδισε τον Πανελευσυνιακό, η Κέρκυρα κέρδισε τη Λαμία και ο Πανσεραϊκός την Ζάκυνθο. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους σε αυτό το ντέρμπι. Το ντέρμπι το οποίο όμως δεν είναι ποιοτικό. Αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες μας για την αναμέτρηση αυτών των δύο ομάδων με το μεγάλο όνομα, τη βαριά ιστορία. Και γενικότερα με την κλάση που έχουν και η Παναχαϊκή και η ΑΕΛ, οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό. Σίγουρα η πρωτοφόρος και η ΑΕΛ, αλλά και η Παναχαϊκή, η οποία κάλυψε χαμένο έδαφος σε προηγούμενα παιχνίδια, σε νίκες της, και βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει όπως έκλεισε και το πρώτο, χωρίς κάποια αλλαγή, αλλά και με την ΑΕΛ να παίζει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Γιοβάνοβιτς από το 40 λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μια απόφαση του διαιτητή που εξόργησε τους ανθρώπους της ΑΕΛ, αλλά ο Μιχαηλίδης δεν άλλαξε γνώμη. Οι οπαδοί της ΑΕΛ, οι οποίοι έχουν έρθει από τη Λάρισα και από άλλα σημεία της Ελλάδας για συμπαράσταση, πολύ περισσότεροι είναι οπαδοί της Παναχαϊκής εδώ, στη μεγάλη κερκίδα του Παμπελοποννησιακού. Σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που δεν έχει τις μεγάλες φάσεις, δεν έχει θέαμα. Δεν έχει και ταχύτητα ψηλή, περιμέναμε να παίξουν καλύτερα και γρηγορότερα οι δύο ομάδες, αλλά τους εμποδίζει και ο βαρύς αγωνιστικός χώρος από τις βροχές και τις καταιγίδες των προηγούμενων ημερών. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Ασίγμπα. Πινδώνης. Δεδομένου ότι δεν έχουμε αλλαγές παικτών στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες νεότερες οδηγίες που αφουγκράζει ο Κώστας Γιαλτάκης. Να του δώσουμε το λόγο, Κώστα. Τώρα παρατηρώ το Ράτκο Ντόστανιτς. Ουσιαστικά είναι στο ίδιο κλίμα, στο ίδιο μοτίβο με αυτό που ήταν και στο τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Περισσότερο στο να διορθώσει τις γραμμές και τις. Για να δούμε ένα σου του Πάτο, περνάει out. Έπεσε ο Αθανασόπουλος, αλλά παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Ναι, Κώστα. Ναι, ήταν περισσότερο αμυντικογενείς οι οδηγίες, ειδικά μετά την αποβολή του Γιοβάνοβιτς, όσον αφορά στα μαρκαρίσματα. Από την άλλη πλευρά, σαφώς πιο ήρεμος δείχνει ο Δημήτρης Πανός, ο οποίος κατ' επανάληψη χειροκρότησε προσπάθειες των παιχτών του, βλέποντας ότι πιέζουν πάρα πολύ και είχαν πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες. Αυτό το σου του Πάτο ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια της ΑΕΛ στο παιχνίδι. Η ΑΕΛ που έφτασε στη 10η αγωνιστική με απολογισμό 7 νίκες 2 ισοπαλίες είναι αίτητη, και η Παναχαϊκή, η οποία είναι αίτητη εδώ στην Πάτρα, έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Βέβαια, εκείνα τα 2 ισόπαλα αποτέλεσματα τη τύχησαν μια θέση ψηλότερα στη βαθμολογία, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Και στην Πάτρα ονειρεύονται να φτάσουν πολύ ψηλότερα από εδώ που βρίσκονται. Πέδρο, ο Χούσα,
Η σέντρα αλλοιώθηκε, είναι πλάγιο, κατοχημένη. Να ο πρόεδρος της ΠΑΕΛ, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, εκεί μαζί με φίλους της ΑΕΛ στην εξέδρα που έχει διατεθεί για τους οπαδούς των φιλοξενούμενων. Κλάπηκε η μπάλα αρχικά, ξανά όμως ο Χατζής για την Παναχαϊκή. Χατζής με Σιατραβάνη και Πινδώνη φορούσαν τη φανέλα με το αλογάκι πριν από 3 χρόνια. Πέδρο κρατάει όσο μπορεί, Πινδώνης, Σιατραβάνης. Έχει ανεβεί ο Λαμπρόπουλος για βοήθεια. Ο Σιατραβάνης προτιμά όμως τον Πινδώνη και αυτό πιο πίσω στον Ασίγκμπα. Και βέβαια η Παναχαϊκή έχει να κόψει και αυτό το στίχημα της αρνητικής υπεροχής, δηλαδή να το κερδίσει με την έννοια ότι με παίκτη παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα, να πιέσει περισσότερο. Η σέντρα τώρα κόβει ο Πάτο που γύρισε σαν αμυντικός. Η μπάλα στο Λαμπρόπουλο, πάει για το γέμισμα προς τον Τζίλας. Μπάλα περνάει και φτάνει στην άλλη πλευρά εκεί που είναι ο Αναστασόπουλος και απομακρύνει. Δεν μπορεί ο Μαρουκάκης. Ξανά η φάουλ, υπάρχει φάουλ σφύριγμα υπέρ του Μαρουκάκη. Μαρουκάκης τα λέει με τον Μιχαηλίδη. Το κέρδισε πάντως το σφύριγμα από σπρόξιμο που δέχτηκε. Και συνέχεια με τους φιλοξενούμενους. Ο Κομεσίδης θα το εκτελέσει. Απομακρύνει ο Χούσα. Κομεσίδης και πάλι. Πρώτου Στεργίδη έδιωξε. Ο Κάργας το ίδιο. Τζίλας βάζει κάτω ο Σέρβος. Θέλει βοήθεια. Θα τη βρει πιο πίσω στον Χούσα. Χούσα απέφυγε τον αντίπαλο το Μαρουκάκι. Το πλάγιο είναι όμως για την ΑΕΛ. Σπανός δίνει οδηγίες. Κώστα Γιαλιτάκη. Χούσα ήταν και στη θέση που τα κινείται, ενώ πριν από λίγο ο Ράτκο Ντόστανιτς έδωσε εντολή στον Πολ Ουρτάδο για συρθές βαλιές αριστερή και δεξιά πτέρυγα και να πάρει πιο πολλά μέτρα προς τα εμπρός ο Σεμπαναγιάρ. Άφαντη και οι δύο είναι μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια δεν μπορεί να αισθάει πολλά κανείς από τους δύο μεσοεπιθετικούς του όταν έχει πρόβλημα αριθμητικό. Μπάλα πίσω από το Βέρτζο, Ξενοδόχοφ θα απομακρύνει. Ο Ασίγκμπα. Χατζής έβαλε κάτω, Στεργίδης, Τζίλας offside, από θέση μη καλυπτόμενη γύρισε να πάρει την μπάλα. Τον βλέπουμε εδώ, σωστή υπόδειξη. Δεν καλύπτονταν στην ευθεία. Δεν θα περάσει κάθετη από τον Πιντώνη. Ουρτάδο. Μπερδεύτηκε με το διαιτή, έχασε και την κατοχή. Φάουλ τώρα. Φάουλ που κερδίζει η ΑΕΛ. Το κέρδισε ο Αναστασόπουλος. Υπάρχει φάουλ, υπόδειξη του βοηθού για φάουλ στην επίθεση της ΑΕΛ. Φάουλ που έκανε ο Σιατραβάνης και θα δει και κίτρινη κάρτα. Φάουλ που έκανε στον Νικολακάκη. Για τον Σιατραβάνη είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στη σεζόν. Εδώ τσίμισε την μπάλα ο Νικολακάκης και του πήρε τα πόδια ο Σιατραβάνης. Μπάλα θα στηθεί και είναι μία από τις λίγες ευκαιρίες για την ΑΕΛ να βρεθεί στην περιοχή και να απειλήσει με μια κεφαλιά ή με άλλο τρόπο. Ο Ουρτάδο θα εκτελέσει. Έχει ανεβεί ο Ναγιάρ και ο Κομεσίδης από τα center back, ο Βέρτζος έμεινε πίσω. Και ο Πάτος στην περιοχή με το Μαρουκάκι βεβαίως. Ουρτάδο λοιπόν. Συρτάει μπάλα, δεν μπορεί ο Μαρουκάκης να πιάσει το σουτ. Πάει να βγει στην κόντρα τώρα η Παναχαϊκή με το Σιατραβάνη. Ανοίγει το κοντρόλ πολύ και έτσι δεν μπορεί να περάσει. Τον έκοψε ο Αναστασόπουλος. Αλλά η μπάλα έχει περάσει την πλάγια γραμμή και είναι για την Παναχαϊκή. Μπράβο,
Σίγμπα μπροστά, Λαμπρόπουλος. Ξανά στον Κανέζο αμυντικό. Πινδώνης. Σε ζώνη βέβαια η ΑΕΛ και είναι λογικό αυτό. Οπισθοφόρησε πάλι. Θα είναι λίγες φορές που θα τη δούμε μπροστά. Κάποιο λάθος θα ψάχνει των γηπεδούχων για να κάνει κόντρα επίθεση. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να απειλήσει ξανά ή κάποια στημένη μπάλα εάν και εφόσον βρεθεί. Παλιά για τον Λαμπρόπουλο. Δεν θα την κατεβάσει σωστά. Έτσι βρήκε την ευκαιρία να βγάλει ο Νικολακάκης. Λάθος όμως, αλλά πριν το λάθος υπάρχει φάουλ από τον Πέδρο στον Ουρτάδο. Αυτή είναι η οπαδή της Παναγάκης, δίνουν ρυθμό από την κερκίδα, ρυθμό στον αγωτικό χώρο πάντως δεν έχουν βρει ούτε η μεν ούτε η δε. Σε ένα παιχνίδι πολύ αργό. Ασίκουα πρόλαβε. Γρήγορα η μπαλιά μπροστά για το Στεργίδη που πάει να τρέξει ανάμεσα στους δύο center back. Καταλήγει στον ξενοδόχο την μπάλα. Μακριά από το Βέρτζο. Με την είσοδο του Κομεσίδη άλλαξαν και πλευρά. Ο Βέρτζος άλλαξε πλευρά. Πήγε σαν δεξί center back και αριστερό ο Κομεσίδης. Ενώ παρόντος του Γιωβάνοβιτς ήταν ανάποδα. Στεργίδης κάνει φάουλ για να κλέψει την μπάλα από τον Αναστασόπουλο. Μπάλα δεν έχει βρει ο Στεργίδης, έχει δίκιο διαιτητής. Δεν μπορεί ο Ναγιάρ, φάουλ όμως κερδίζει ο Αργεντίνος. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Χούσα. Ο Ναγιάρ στην εκτέλεση σημαδεύει μπροστά το Μαρουκάκη, κεφαλιά από τον Κάργα, μπάλα κάτω και τρέχει ο Πέδρο, ανοίγεται στα πλάγια ο Στεργίδης με το Μονιάκι. Ο Πέδρο είναι στο χορτάρι, ο Στεργίδης δεν πέρασε. Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο σκέφτεται να σταματήσει το παιχνίδι για τις πρώτες βοήθειες στον αντίπαλό του και θα το κάνει τώρα παραχωρώντας το πλάγιο γιατί ο Πέδρο είναι κάτω. Εδώ έχουμε τον Πέδρο στο χορτάρι γιατί τον βρήκε ο Αναστασόπουλος. Πάμε στον Κώστα Γελιτάκη. Για τον Πέδρο ότι είχε τραυματιστεί και στο πρώτο, είχε υποστεί διάστρεμα ελαφρύ μεν, αλλά μπόρεσε να συνεχίσει. Τώρα αυτό είναι το δεύτερο, δεν ξέρω αν θα επιβληθούμε να πονάει αρκετά ο Πορτογάλος παίκτης, πως τεθεί και για εκείνον κάποιο θέμα να αποχωρήσει. Βρήκε ευκαιρία πάντως Σπανός και κάλεσε κοντά του το Στεργίδη για να δώσει οδηγίες. Ο Ντόσταν τα λέει με τον Στάδο. Τα σχέδια δεν έχουν εφαρμοστεί ούτε τον μεν ούτε τον δε. Ούτε του Σπανού ούτε του Ντόστανιτς και αν ο Ντόστανιτς έχει δικαιολογία με την αποβολή του Λουκάνου, ο Σπανός δεν του βγαίνει. Βέβαια καμία ομάδα δεν παίζει μόνη της, υπάρχει και αντίπαλος. Ο Πέδρος σηκώθηκε, πρέπει να βγει εκτός γραμμών για λίγο. Αυτοί συνεχίζουν στο δικό τους ρυθμό. Ο παίκτης της Παναχαϊκής. Παναχαϊκή η οποία θα κάνει fair play και επιστρέφει την κατοχή στην ΑΕΛ. Για να συνεχιστεί το παιχνίδι λοιπόν. Ένα πάρα πολύ αργό παιχνίδι. Μπαλιά του Αναστασόπουλου κόβεται σε πλάγιο από τον Χούσα. Ο Ουρτάδο κόβεται, ο Στεργίδης προλαβαίνει. Τζίλας, ο Σέρβος δεν μπορεί. Πάτο, Ουρτάδο, ούτε αυτός μπορεί. Όλο και βρίσκουν σε καμιά λακκούβα εντωμεταξύ και η μεν και η δε. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι και οι λακκούβες. Και ίσως τις βλέπετε και εσείς σε αυτό το κοντινό πλάνο.
του αγωνιστικού χώρου γύρω από το Χατζή. Αυτό είναι πάντως φάουλ που χρεώθηκε ο Χούσα. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ναγιάρ. Θέλει να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Σημαδεύει τον Πάτο που παίρνει μια κεφαλιά και καταλήγει στα χέρια του Αθανασόπουλου. Το Αθανασόπουλο που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα σήμερα. Ένα σούτ έκανε ο Πάτο και τίποτε άλλο. Και αυτή την κεφαλιά τώρα, αν μπορεί να υποτεθεί ότι αυτή είναι τελική προσπάθεια, το σύνολο 2. Θέλει να βγει γρήγορα τώρα μπροστά η Παναχαϊκή. Ο Τζίλας κρατάει, πασάρει στον Πιντώνη να μοιράσει αυτός που ο Στεργίδης. Δεν φτάνει μπάλα ποτέ σε αυτόν. Ξανά η Παναχαϊκή. Ο Χούσα πιο πίσω, ο Χατζής. Φτάει ο Πιντώνης, προτιμά τον Ασίγμπα. Πέδρο κουβαλάει ο Πορτογάλος. Αλλάζει με το Σιατραβάνη. Πιντώνης. Δεν μπορεί να πάει μπάλα στην περιοχή εύκολα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ούτε και από τα πλάγια, ούτε και από τον άξονα. Χούσα τώρα. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πάρα πολύ δυνατή. Ο Πάτο που γύρισε για να βοηθήσει την άμυνα με πολλές δυνάμεις. Σε όλα τα παιχνίδια ο Πάτο αστήρευτες οι δυνάμεις του. Πάνω κάτω παίζει. Φάουλ τώρα. Στον Νικολακάκη από τον Πιντώνη. Και κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα, γιατί πήγε στον παίχτη, όχι στην μπάλα. Σωστή υπόδειξη για τον Πιντώνη. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στη σεζόν. Δεν έπαιζε από την αρχή. Πάτο. Θα κάνει το 1-2. Όχι, δεν μπόρεσε με το Μαρουκάκι να συνεργαστεί. Τελικά το πλάγιο υπέρ της Παναχαϊκής. Ασίγμπα. Γρήγορα η μπάλα μπροστά για να ανεβεί ο Χούσα που έχει όλο το διάδρομο δικό του. Κόβει ο Στεργίδης πλάγια στην πτέρυγα για βοήθεια. Χούσα πάντα. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί στήριγμα. Τώρα το ψάχνει και προτιμά τον Πέδρο. Χούσα και πάλι. Για τον Πέδρο το γύρισμα δεν είναι καλό προς τον Στεργίδη. Κόπηκε. Πρεσάρει τώρα η Παναχάκη για να κλέψει. Θα το κάνει με τον Στεργίδη. Πέδρο. Χούσα για τη σέντρα προς τον Τζίλας. Δεν είναι καλή. Μονιάκης θα περάσει, κρατάει και την μπάλα, εκεί που τη στέλνει είναι ο Μαρουκάκης, κόβεται, Πιντώνης, κατεβάζει ο Πιντώνης, Σιατραβάνη, σουτ που κοντράρει, δεν ήταν καλή επιλογή. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής Ασίγμπα, Χατζής, μπάλα δεν μπορεί να πάει στην περιοχή εδώ και 3-4 λεπτά ή και παραπάνω. Στεργίδης, πατάει αυτός. Σηκώνει προς τον Τζίλας η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Τελική προσπάθεια άστοχη από το Σέρβο. Δεν ήταν καλή κεφαλιά. Δεν ήταν και πολύ καλή σέντρα. Ήταν και κλεισμένος ο σέντερ φορ της Παναχαϊκής. Πάμε στον Κώστα Γελιτάκη. Πέραν του Οσμάν Πάτου, όπως πολύ σωστά είπες, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Ένας άλλος παίκτης, ο οποίος έχει και αυτός τρέξει πολύ, είναι ο Πολ Ουρτάδο. Από την αρχή του δεύτερου 45 λεπτού, βλέποντας ότι η Παναχαϊκή έχει αρκετή δραστηριότητα από την δεξιά πτέρυγα, δηλαδή από την αριστερή τη δική του, έχει ζητήσει από τον Βενεζουελάνο να συγκλίνει όσο μπορεί προς τη ουρά του Μονιάκη και να συμβάλλει όσο δυνατόν περισσότερο στα αμυντικά καθήκοντα. Και ώρες-ώρες βλέπουμε τον Ουρτάδο να είναι και αυτός ένα είδος back. Κάτι ετοιμάζει εντωμεταξύ ο Ντόστανιτς για αλλαγή. Σε λίγο θα δούμε. Ο Στεργίδης στην επίθεση Παναχαϊκής. Ο Χούσα πιέζεται και θα κάνει λάθος. Αναστασόπουλος για τον Μαρουκάκη για να κάνει αυτό το σπριντ. Έξοδος από τον Αθανασόπουλο με τα πόδια. Θα διώξει σε πλάγιο. Πάμε στον Κώστα Γελιτάκη. Τώρα πήρε εντολή, βλέπω βγάζει την φόρμα του. Προφανώς πολύ λίγο από τώρα θα είναι η δεύτερη κίνηση. Θυμίζω έχει γίνει μια αναγκαστική λόγω της αποβολής του Γιωβάνοβιτς. Καθώς πέρασε μέσα ο Κομεσίδης και βγήκε ο Μπιντόπουλος. Εγώ προβλέπω ότι ο Ουρτάδο θα φύγει.
για να παίξει με τους δύο γρήγορους, τον Πάτο και τον Κουτσιανικούλη, αν είναι δυνατόν. Μαρουκάκης δεν μπορεί, ο Χούσα. Σφύριγμα, υπάρχει φάουλ νωρίτερα, γυρίζει πάση πιο πίσω ο Μιχαηλίδης. Ξανά λέει ο διαιτητής ότι πρέπει να εκτελεστεί. Η κατοχή έχει φτάσει στο 63%, αυτό είναι πολύ λογικό τώρα με παίχτη παραπάνω. Το μέτρο δεν είναι ακριβές, με την έννοια ότι είχε που είχε γύρω στο 57% στο ημίχρονο. Βγήκε στο 41% ο Γιωβάνοβιτς, έκτοτε. Η άλλη δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, μόνο να ψάξει κάποιο λάθος και να φύγει σε μια κόντρα επίθεση, επαναλαμβάνω, ή κάποια στημένη μπάλα, εάν και εφόσον είναι κοντά στην περιοχή της Παναχαϊκής. Κατά τα άλλα, μοιάζει σαν τη γάτα με το ποντίκι αυτό που γίνεται. Κώστα Γελτάκη. Από ό,τι επιβεβαιώνεσαι. Είναι πασιφανές, διότι δεν μπορεί να βοηθήσει την επίθεση ο Ουρτάδο και δεν είναι αμυντικός για να γυρίσει να πιέσει τόσο πολύ. Έχει κουραστεί. Ο Ξιανικούλης είναι φρέσκα πόδια, μήπως και μπορείς και τρέξει. Τώρα η μπάλα πάει στον Αγιάρ και ανοίγεται ο Μαρουκάκης, του πήρε όμως την μπάλα ο Πιντώνης, παραχωρεί το πλάγιο. Και επειδή έχει τον Πάτο δεξιά να βάλει τον Ξιανικούλη αριστερά, μήπως και φύγει από εκεί, από πλάγια. Είναι σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ, όπως και να το κάνουμε τον παίχτη λιγότερο. Και θα παίξει μόνος του επιτελικός ο Ναγιάρ και μόνος του αμυντικός σκάφο Αναστασόπλου, δηλαδή θα έχουν διπλούς ρόλους. Σε αυτό τα καταφέρνουν νομίζω, αν και ο Ναγιάρ είναι και αυτός άφαντος σήμερα. Πήρε ο Στεργίδης, μένει όρθιος. 2-4 ο Στεργίδης κρατάει όσο μπορεί, γιατί ψάχνει στήριγμα και το βρήκε στο Τζίλας. Βάζει κάτω ο Σέρβος. Πασάρι πλάγια στον Πέδρο. Στην περιοχή ο Σιατραβάνης και ο Στεργίδης, η κεφαλιά. Ο Ξενοδόχος προλαβαίνει να συγκρατήσει πριν βγει κόρνερ η μπάλα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή με την αντεπίθεση Παναχαϊκής. Ξανά ο Πέδρο βγάζει τη σέντρα. Πρόλαβε ο Βέρτζος. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι αν και οι δύο ομάδες φάγουν το τρίποντο, για την ΑΕΛ υπάρχει ένα δεύτερο αποτέλεσμα, ισοπαλία. Ούτως ή άλλως στόχος είναι να διατηρήσει την πρωτοπορία και το αίτητο. Γνωρίζει ότι ήρθε σε μια πολύ δύσκολη έδρα, με δύσκολο αντίπαλο, πολύ δύσκολο αντίπαλο όπως είναι η Παναχαϊκή. Θα φύγει τώρα λοιπόν ο Ουρτάδο και θα μπει ο Κουτσιανικούλης. Παίρνει και ένα χειροκρότημα από τους οπαδούς της ΑΕΛ. Οι ντόπιοι δεν τον χειροκροτούν και ας έπαιξε εδώ. Ο Πάτο κάνει επιθετικό φάουλ στον Λαμπρόπουλο. Πολλές δυνάμεις από τον Ουσμάν Μπάρι Πάτο. Μια δεύτερη μπάλα μπήκε μέσα και ο Ασίγκβα θα εκτελέσει το φάουλ. Τζίλας. Κούσα. Ατζής με τη μία για να βγει ο Στεργίδης στην πλάτη της άμυνας. Τρέχει ο Κομεσίδης. Βάλα είναι πλάγια υπέρ της Παναχαϊκής. Το τάκλιν του αμυντικού της ΑΕΛ. Πέδρο. Κερδίζει το κόρνερ από τον Αγιάρ. Κάτω η μπάλα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ. 1-0. Το γκολ για την Παναχαϊκή στην αδράνεια αυτή της άμυνας της ΑΕΛ. Ο Χατζής έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα αφού δεν τον παρακολουθούσε κανείς. Έγινε λοιπόν
η σέντρα στην περιοχή, δεν απομακρύνθηκε η μπάλα, έφτασε στο Χατζή και αυτός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 68 λεπτό. Χατζής, ο οποίος δέχεται τις αγκαλιές των συμπαικτών του. Το 1-0 από τον Κώστα Χατζή. Δείτε ξανά πόση εκτέλεση από τον Πέδρο. Η πρώτη κεφαλιά από τον Κάργα και ο Χατζής στα δίχτυα άλλη μια φορά. Δεν μπόρεσε να διώξει ο ξενοδόχο και ο Χατζής εύκολα. Από κανονική θέση βέβαια δεν υπάρχει κανένα θέμα offside. Υπήρχε παίκτης της ΑΕΛ στο δοκάρι. 1-0 λοιπόν στο 68 λεπτό. Έτσι εκμεταλλεύτηκε η Παναχαϊκή την αριθμητική της περιοχή, ακόμα και στη στημένη μπάλα αυτή, με τον Κώστα Χατζή να ανοίγει λογαριασμό στο πρωτάθλημα, πρώτο γκολ στη σεζόν για τον μέσο της Παναχαϊκής. Και πάμε γρήγορα στον Κώστα Γελτέκη να μας μεταφέρει τις αντιδράσεις από τις δύο πλευρές. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στον πάγκο της Παναχαϊκής. Ο Δημήτρης Πανός βρήκε την ευκαιρία φανώ εξωτά του τον Σιατραβάνη και του είπε για το πώς θα κινηθεί. Εμείς πώς θα σε διακόπτουμε, ναι, βλέπουμε πώς αντιδρά με τον τρόπο του Αλέξη Κούγια στην κερκίδα. Συνεχίζεις. Ναι, και φώναξε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τον Σιατραβάνη ο Δημήτρης Πανός για τον τρόπο που θα κινηθεί στα επόμενα λεπτά, καθώς θέλει να διατηρήσει τη δυναμική και την πίεση. Από την άλλη πλευρά, ο Ράτκο Ντόστανης δεν είπε τίποτα. Απλά φώναξε κοντά τον βοηθό του και σχεδιάζουν τη στρατηγική για τα επόμενα λεπτά. Θυμίζω, έχει μόλις μία αλλαγή στην διάθεσή του ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΛ και τις τρεις αλλαγές διαθέσιμες ο Δημήτρης Πανός. Το παιχνίδι έχει δρόμο μπροστά του. Έχουμε 22 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Το πρόβλημα για την ΑΕΛ είναι ότι παίζει με παίκτη λιγότερο, ότι έχουν πάει στράφη τα σχέδια της και ότι δεν μας έχει δείξει να είναι τόσο απειλητική. Και πρώτης αποβολής του Γιωβάνοβιτς. Η κατοχή εξακολουθεί να είναι συντριπτική υπέρ των γηπεδούχων, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό έχει να κάνει και με την αριθμητική υπεροχή. Τώρα έχει και την ψυχολογία η Παναχαϊκή. Ήταν και δικό της στοίχημα διπλό, ένα να σπάσει το αίτητο της ΑΕΛ και δεύτερον να συνεχίσει αυτή η αίτητη στο γήπεδό της. Σιατραβάνης. Βαλιά για τον Στεργίδη, πολύ δυνατή. Θα την προλάβει όμως. Όχι. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Τρίτη και τελευταία κίνηση θα είναι ο Μπόγιοβιτς. Τρίτη και τελευταία κίνηση για τον Ράτκο Ντόστανιτς, ο οποίος θα περάσει σε πολύ λίγο από τώρα στο παιχνίδι. Χατζής, ο σκόρερ. Χατζής, ο οποίος εκτέλεσε μία από τις παλιές του ομάδες. Αγωνίστηκε στην ΑΕΛ πριν από 3 χρόνια. Ο Ναγιάρ. Κώστα Γελτάκη. Ο Μαθαίος Μαρουκάκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να δράσει, δεν μπόρεσε να δείξει αυτά που μπορεί. Είναι αυτός που θα αποχωρήσει για να μπει ο Μίλαν Μπόγιοβιτς στη θέση του. Δεν θα γίνει ακόμα η αλλαγή. Ο Μπόγιοβιτς περίμενε το OK του διαιτή. Εδώ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Μαρουκάκης, αλλά μάλλον είναι η τελευταία του επαφή με την μπάλα, αν δεν γίνει τώρα η αλλαγή. Ο τέταρτος έχει σηκώσει την πινακίδα για να δούμε αν είναι OK και από πλευράς Λάρισας, αν θα γίνει τώρα η αλλαγή αργότερα. Θα περιμένει και αυτή τη φάση ο Ντόστανιτς και μετά η εκτέλεση από τον Αγιάρ. Πολλοί κόσμος στην περιοχή. Ένα πέσιμο εκεί του Μαρουκάκη παίζεται, είπε ο Μιχαηλίδης. Νικολακάκης, κεφαλιά από το Λαμπρόπουλο και πάει να βγει στην κόντρα επίθεση Παναχαϊκή με Σιατραβάνη, Στεργίδη, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Στεργίδης, κόπηκε, ήταν ο Κομεσίδης που πήρε γρήγορα την μπάλα και στη συνέχεια το πλάγιο υπέρ της Παναχαϊκής. Τώρα θα γίνει αλλαγή πριν την εκτέλεση. Φεύγει λοιπόν ο Μαρουκάκης. Δεν αλλάζει κάτι πάντως στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Μένουν μαζί με τον Ντουαλά με 7 τέρματα και οι δύο. Μπαίνει ο Μπόγιοβιτς. 72 λεπτό η αλλαγή. Ο Πέδρο για το Χούσα με τη μία λάθος.
πολύ κακή επιλογή από τον Ανδρέα Χούσα. Και αν ο Ντόστανιτς της έκλεισε τις αλλαγές του Κώστα Γιαλιτάκη, ο Σπανός καμία. Όσοι έχει. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Προφανώς και βλέποντας ότι έχει και την πρωτοβουλία, έχει την δυναμική, κρατάνε την πίεση αυτό δηλαδή που έχει ζητήσει. Προφανώς είναι αρκετά ικανοποιημένος. Καλά, δεν του πάει και κάτι στραβά πλέον. Αφού ναι, έβαλε και γκολ η ομάδα σωστό. Έχει το προβάδισμα. Οπότε γιατί να μην διατηρήσει αυτό που λειτουργεί και να το αλλάξει. Εκτός αν προχώρησε κάποια αλλαγή για να ξεκουράσει κάποιον. Θυμίζω υπάρχει και παιχνίδι κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Το χρόνο αργότερα. Κάργας. Μπάλα μπροστά, ο Χατζής κάθετα για τον Τζίλας, δεν υπάρχει offside αλλά ο Σέρβος δεν προλάβαινε. Πίσω του έχει παίκτη ελεύθερο. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η κεφαλιά του Κάργα γυριστεί και ο Χατζής σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα μετά την εκτέλεση του κόρνε του Πέδρο. Με τους πανηγυρισμούς Πάγκο και Κερκίδα δικαιολογημένους περίμεναν επί ώρα αυτό το γκολ. Σιατραβάνης για το Λαμπρόπουλο που έχει χώρο για να κινηθεί. Η σέντρα πάρα πολύ δυνατή. Κακή. Λαμπρόπουλος έμεινε με κράμπα στο χορτάρι. Ο Ντόστανιτς δίνει οδηγίες, αλλά είναι δύσκολο για την ΑΕΛ να αλλάξει το status quo αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ίδια η ομάδα της ΑΕΛ και με παίχτη λιγότερο. Ένα ακόμη πλάγιο. Παναχαϊκή κρατάει την κατοχή. Ασίγμπα. Πινδώνης. Σιατραβάνης κουβαλάει αυτός. Συγκλίνει. Θα κάνει και ένα σουτ άστοχο. Έχει εμπιστοσύνη στο πόδι του Σιατραβάνης. Να στόχεις όμως. Φάουλ του Χούσα. Φάουλ στον Αγιά. Πέραν πάει σε αμφιβολίες. Πάτο. Θα χάσει καθαρά. Έχει βγει μπάλα όμως. Κακό κοντρόλ από τον Χούσα. Ξανά η κατοχή στην ΑΕΛ. Κουτσιανικούλης περνάει, δεν μπορεί να περάσει όλη την ομάδα, ωστόσο γυρίζει τη φάση πίσω ο Μιχαηλίδης και σφυρίζει φάουλ υπέρ του επιθετικού της ΑΕΛ στην αρχή της προσπάθειάς του στο μαρκάρισμα που δέχτηκε και κίτρινη κάρτα στον Κάργα. Για τον Κάργα είναι η έκτη κίτρινη κάρτα στη σεζόν. Αυτό είναι το φάουλ που σφυρίχθηκε τελικά παρά το αρχικό πλεονέκτημα. Ναγιάρ. Με Φάλτσο, Αθανασόπουλος. Που είπαμε ότι δεν ίδρωσε τα γάντια του σήμερα. Ο Πέδρο είναι στο χορτάρι με κάποια κράμπα. Παραχωρείται ένα πλάγιο για να διακοπεί το παιχνίδι. Thank you.
Ο Χατζής έκανε μια χειρονομία περί αντικατάστασης του Πέδρου, αλλά πρώτα πρέπει να μπει το ιατρικό επιτελείο. Πάμε στο Κώστα Γιαλιτάκη. Ναι, ο Πέδρο θα βγει για τα καλά, καθώς ήταν η πρώτη αλλαγή. Θυμίζω είχε και ένα διάστημα στο πρώτο 45 λεπτό και ένα δεύτερο που υπέστη σε αυτό. Ο Βαγγέλης Ντελέκος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει πρώτη κίνηση για τον Δημήτρη Σπανό. Ντελέκος, ο οποίος ετοιμάζεται από ό,τι βλέπουμε. Το παιχνίδι ήταν που ήταν αργό, διακόπηκε κιόλας. Ο Πέδρο φεύγει κατευθείαν, μια καλή. Αυτοί δεν έχουν σταματήσει καθόλου, με το δίκιο τους βέβαια. Μπαίνει λοιπόν ο Ντελέκος. Και συνέχεια στο παιχνίδι με fair play. Καινούριο πλάγιο για την Παναχαϊκή. Με την ΑΕΛ να μην μπορεί να απαντήσει σε καμία περίπτωση τον γκολ. Να μην μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά. Τζίλας μια κεφάλια. Ο Πινδόνη στη φάση. Ο Κομεσίδης μακριά. Πάτο μπροστά. Μπόγιοβιτς πιο πίσω και τώρα μια παλιά για τον Κουτσιανικούλη. Είναι ο Ασίγκμπα που ελέγχει. Κερδίζει. Φάουλ. Φάουλ υπέρ του Κουτσιανικούλη σφύριξε ο Μιχαηλίδης, σπρόξιμο του Κουτσιανικούλη. Ναι, έχει δίκιο ο Μιχαηλίδης, έσπρωξε, βάλει το χέρι για να σπρώξει, να βγάλει από την ισορροπία τον Κουτσιανικούλη. Και τώρα θα προσπαθήσει να απειλήσει με αυτή τη στημένη μπάλα η ΑΕΛ, ο Ναγιάρ στην εκτέλεση. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Αθανασόπουλου. Και ο Κομεσίδης στην κεφαλιά στα χέρια του Αθανασόπουλου. Να η ευκαιρία για την ΑΕΛ από αυτή τη στιγμένη μπάλα. Αθανασόπουλος ψύχρεμα, ο Κομεσίδης έχασε την ευκαιρία. Ναγιάρ. Μπαλιά για τον Πάτο. Πάρα πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει. Αυτή είναι η ευκαιρία η προηγούμενη, με την κεφαλιά του Κομεσίδη στα χέρια του Αθανασόπουλου. Φάουλ που κάνει ο Αναστασόπουλος τώρα στον Ντελέκο. Αυτό το τράβηγμα. Σχιατραβάνης. Άλλαξε με τον Πινδόνη. Πάντα ο Σχιατραβάνης. Αλλαγή παιχνιδιού. Χούσα. Σημαδεύει σέντρα στην περιοχή. Μπάλα καταλήγει στο Λαμπρόπουλο που έρχεται από την άλλη πλευρά. Λαμπρόπουλος δεν περνάει σέντρα του. Έκοψε εκεί ο Νικολακάκης. Πλάγιο υπέρ της Παναχαϊκής. Στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να προηγούνται από το 68 λεπτό με τον γκολ του Χατζή. Μια σέντρα χαμηλά πήγε να τσιμπήσει την μπάλα ο Στεργίδης. Δεν έπιασε ο Ξενοδόχοφ, ήρθε ο Πάτο να βοηθήσει και φάουλ επιθετικό τώρα. Φάουλ του Χούσα στον Πάτο.
Και ένα σφύριγμα από τον Μιχαηλίδη, γιατί υπήρχε μια επαφή εκεί μεταξύ Χούσα και Πάτο. Ο Χούσα είναι στο χορτάρι και μια ακόμα κοκορομαχία που έχει αρχίσει στο κέντρο του γηπέδου, με το Σιατραβάνι να πέφτει κάτω. Ύστερα από κοκορομαχία του με τον Αναστασόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι επέμβαση των ψυχρεμότερων. Ο Σιατραβάνης θα σηκωθεί. Όχι, ο Σιατραβάνης στο χορτάρι, ο Χούσα σηκώθηκε. Να δούμε τι θα δείξει τώρα ο Μιχαηλίδης. Το παιχνίδι έχει σταματήσει σε επιθετικό φάουλ του Χούσα. Λοιπόν, εδώ είναι η φάση, γυρίζει ο Ντελέκος, δεν μπορεί ο Στεργίδης. Τρέχει ο Χούσα με τον Πάτο. Εδώ έχει υποδειχθεί επιθετικό φάουλ του Χούσα. Λοιπόν, τίποτα, απλά να ηρεμήσουν τα βρέματα και θα συνεχιστεί με το φάουλ του Χούσα στον Πάτο το παιχνίδι. Εδώ ο Σιατραβάνης πέφτει κάτω με τον Αναστασόπουλο στην κορομαχία. Δεν έχει κάνει κάτι όμως ο Αναστασόπουλος. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Φάνηκε αυτό στο replay. Σιατραβάνης. Ο χρόνος περνάει υπέρ της Παναχαϊκής σε βάρος της ΑΕΛ. Ασίγμπα θα κάνει το λάθος, κερδίζουν με τον Κουτσιανικούλη, φιλοξενούμενοι. Κουτσιανικούλης στρώνει στον Μπόγιοβιτς το πλασέ, out. Απίστευτη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Τέτα τέτ με τον Αθανασόπουλο, ο Μπόγιοβιτς αστοχή, χάνει την ευκαιρία για ισοφάριση. Όλα άρχισαν από το λάθος του Ασίγμπα. Εδώ κερδίζει ο Κουτσιανικούλης. Έχει μείνει μόνο ένας αμυντικός, ο Κάργας. Ο Κουτσιανικούλης τρώνει όμορφα στον Μπόγιοβιτς και αυτός πλασάρει άστοχα. Και από μία ακόμη οπτική γωνία όλη τη δουλειά την έκανε ο Κουτσιανικούλης και ο Μπόγιοβιτς τη βιασύνη του να εκτελέσει αστόχησε. Τρίτη μόλις τελική προσπάθεια. Οι άλλες δύο ήταν του Πάτο. Στις 8 έχει μείνει η Παναχαϊκή και εμείς πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Καταρχήν να σας πω ότι έμειναν εμβρόντιτοι από το πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία για το 1-1 όλοι στον πάγκο της ΑΕΛ, από τον Ράδο Τόσταντς μέχρι και τους φροντιστές. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης Πανός έχει φωνάσει τον Κώστα χαρτσιά. Θα είναι η δεύτερη κίνηση που θα κάνει σε πολύ λίγο. Πάτο. Δεν μπορεί να περάσει. Επιμένει ο Κάργας. Το πλάγιο είναι όμως για την ΑΕΛ. Το γύρισμα πάλι στην καρδιά της άμυνας, αλλά ένα σούτ Αναστασόπουλου περνάει out. Δεν είναι κάτι που ανησυχεί τον Αθανασόπουλο. Αυτό είναι το λάθος, το προηγούμενο και η απώλεια της τεράστιας ευκαιρίας για την ΑΕΛ με τον Μπόγιοβιτς. Να η αντίδραση του Ντόστανιτς σε αυτή την ευκαιρία που έχασε ο Σέρβος επιθετικός. Ο Αθανασόπουλος θα εκτελέσει το ελεύθερο. Φάουλ υπέρ της ΑΕΛ, φάουλ που κερδίζει ο Αναστασόπουλος από τον Τζίλας. Έβαλε τον αγκώνα αντικανονικά στο πρόσωπο του αντιπάλου του. Σωστή υπόδειξη.
Μπαλά περνάει από όλους, αλλά εκεί που πάει είναι μόνο ο Χούσα που απομακρύνει. Σκατραβάνης, αφήνει στο Λαμπρόπουλο. Πάτο. Αν έχει να επιδείξει κάτι σήμερα η ΑΕΛ, έστω και από πλευράς ενέργειας, μόνο είναι ο Πάτο. Άντε και αυτή η ασίστ του Κουτσιανικούλη στον Μπόγιοβιτς. Νικολακάκης. Δεν υπάρχει συνέχεια. Καινούριο πλάγιο. Μεταξύ ο Χαρτσιάς έχει πάρει θέση στο κέντρο του γηπέδου για να μπει. Δεν έχει σηκωθεί σημαία όμως από τον βοηθό, ούτε το ταμπελάκι από τον τέταρτο. Ο Ασίγκμπα απομακρύνει σε πλάγιο. Πάμε στον Κώστα Γελτάκη, ενώ είναι πεσμένο στο χορτάρι. Παίχτης της Παναχαϊκής. Ο Χούσα είναι αυτός ο οποίος θα αποχωρήσει. Και ο Κώστας Χαρτιάς είναι αυτός ο οποίος θα περάσει. Βλέπετε ότι έπεσε μόνος του κάτω. Ο Πινδώνης πρέπει να είναι εκεί, δεν μπορώ να δω καθαρά. Ο Χαρτιάς πάντως θα μπει τώρα στο παιχνίδι στη θέση του Χούσα. Ο Χούσα είναι πεσμένος. Λοιπόν, ο Χούσα, ο οποίος τραυματίστηκε μόνος του και είναι στο χορτάρι, θα βγει, θα αντικατασταθεί. Το 21 το λεπτό πλέον. Ο Βέλτσος τα λέει με τον Αθανασόπουλο. Οι οπαδοί της ΑΕΛ, οι οποίοι θα ήθελαν να δουν κάτι καλύτερο από την ομάδα τους. Βεβαίως στοιχίζει η αποβολή του Γιωβάνοβιτς, όπως και να το κάνουμε. Όμως και πρώτη αποβολή του Γιωβάνοβιτς η ΑΕΛ δεν είχε φάση, δεν είχε ευκαιρία. Λοιπόν, επιστρατεύεται και ένα φορείο για να βγει ο Χούσα. Με τον Πέτρο τα λέει ο Σπανός, αλλά ο Πέτρο έχει βγει και ετοιμάζει και μία ακόμη αλλαγή. Λοιπόν, μπήκε ο Χαρτσιάς στη θέση του Χούσα. Έχουμε περάσει ήδη τις καθυστερήσεις, οι οποίες ήταν 5 λεπτά, όπως δείχνει ο τέταρτος. Άρα το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, έχουμε δρόμο ακόμη, εν συνεχεία έχουμε επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Ντελέκος. Πάμε στον Κώστα Γελτάκη. Λοιπόν, η τρίτη και τελευταία κίνηση θα είναι είσοδος του Μιχάλη Καρβουνιάρη, ενώ έχει πάρει εντολή ο Κώστας Χατζής, ο σκόρερ, να πάει προς τα πίσω σε ρόλο στόπερ για τα εναπομείνοντα λεπτά. Και έχει πάει ο Ασίγκμπα δεξί μπακ. Αυτή είναι η εσωτερική αλλαγή. Δηλαδή ο Χατζής δίπλα στον Κάργα. Ο Χατζιάς είναι μεσοεπιθετικός για αυτόν τον λόγο. Τι έλεγες Κώστα Γελτέκη? Σύμφωνα με τον γιατρό του αγώνα έχει μια ελαφριά διάσηση ο Χούσα και του έφερε ζάλι. Δεν θα αποχώρησε με το φορείο. Τώρα πάντως δείχνει κάπως καλύτερα. Ευχόμαστε να μην είναι τίποτα σοβαρό και συνέχεια στις καθυστερήσεις. Και βγαίνει ο Στεργίδης έτσι. Κίτρινη κάρτα στον Αθανασόπουλο για την καθυστέρηση. Δεύτερη στη σεζόν για τον πορτιέρο της Παναχαϊκής. Κομεσίδης. Μονιάκης.
Μπαλαδάφτα στον Μπόγιοβιτς. Επιμένει ο Πάτο με τον Τελέκο. Αναστασόπουλος εκεί που πάει η μπάλα. Απομακρύνει ο Χατζής. Δεν μπόρεσε ο Κομεσίδης καλά. Νικολακάκης. Γίνεται το λάθος. Φάουλ που κερδίζει ο Αναστασόπουλος. Και τώρα η αλλαγή για να μπει ο Καρβουνιάρης. Όχι, στην επόμενη διακοπή. Πάτο για τον Μονιάκη. Η σέντρα προς τον Μπόγιοβιτς. Μπάλα περνάει από όλους, είναι out. Πάμε στον Κώστα Γελιτάκη. Τώρα τη ζητάει επιτακτικά την αλλαγή ο Δημήτρης Πανός. Λοιπόν, Λιμπέρης Τεργίδης ο αρχηγός θα αποχωρήσει. Μιχάλης Καρβουνιάρης. Και έτσι κλείνουν οι αλλαγές και της Παναχαϊκής. Δεν λοιπόν και ο Καρβουνιάρης. Αρχηγός γίνεται ο Αθανασόπουλος με την αποχώρηση του Στεργίδη. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα, μένουν 2 λεπτά καθυστερήσεων, ωστόσο η Παναχαϊκή έχει σφιχτά στην αγκαλιά της το τρίποντο, την πέμπτη νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η Λάρισα βλέπει ορατό το φάσμα της πρώτης ήττας στη σεζόν. Δεν θα χάσει όμως την πρώτη θέση στη βαθμολογία. Μπήκε ο Καρβουνιάρης. Ο Αθανασόπουλος μακριά. Σκιατραβάνης απλά πετάει την μπάλα και τρέχει ο Ξενοδόχοφ για να δώσει γρήγορα συνέχεια. Ψάχνει γεμίσματα στην περιοχή της Παναχαϊκής. Η άλλη είναι λογικό. Πινδώνει στο κέντρο. Δελέκος για τον Ασίγμπα. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δελέκος. Φάουλ έχει δείξει ο βοηθός. Τώρα το σφυρίζει και ο Μιχαηλίδης. Παναχαϊκή θέλει απλώς να κρατήσει μπάλα. Την είπα περισσότερο. Η εκτέλεση για τον Τζίλας. Δεν μπορεί ο Σιατραβάνης. Βγήκε γρήγορα ο Βέρτζος. Άνοιξε αρκετά το κοντρόλ. Κάνει ο Πινδώνης ένα σούτ που καταλήγει στα χέρια του Ξενοδόχοφ. Συνέχεια και πάλι με βολέ. Μονιάκης. Αλλαγή παιχνιδιού πολύ κακή. Ο Σιατραβάνης κερδίζει και πάει μπροστά. Ζητάει ο Τζίλας. Τώρα θα δώσει το σέρβο. Κακή πάσα όμως. Πρόλαβε να κόψει ο Μονιάκης. Λάθη επί λαθών, ο Πινδώνης κρατάει και ένα ακόμη στο κέντρο του γηπέδου. Πάτο. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, ο Πάτο συγκλίνει. Αναστασόπουλος για το Μονιάκη, να κάνει αυτό στο γέμισμα προφανώς. Όντως, κεφαλιά από τον Καρβουνιάρη. Ο Πάτο που έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά, κόβεται και είναι κόρνερ. Αυτό θα είναι το τελευταίο στιγμιότυπο, η τελευταία στιγμή. Τρέχει και ο Ξενοδόχοφ για την κεφαλιά, για να γίνουν περισσότεροι, να γίνουν περισσότεροι στην περιοχή του Αθανασόπουλου. Αυτό τους λέει ο Αθανασόπουλος στους παίκτες του. Θα πάει ο Μονιάκης να το εκτελέσει. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Έστω στο αντίο της αναμέτρησης. Μονιάκης λοιπόν με πολύ φάλτσο. Κεφαλιά, γκολ από τον Ξενοδόχοφ. Απίστευτο. 1-1 ισοφάριση στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον πορτιέρο της ΑΕΛ, ο οποίος σώζει το αίτητο και δίνει το βαθμό στην ομάδα της Λάρισας με αυτή την καρφωτή κεφαλιά. Στην εκτέλεση κόρνερ από τον Μονιάκη πέφτουν ξεροί οι παίκτες Παναχαϊκής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο Ξενοδόχοφ που κατέβηκε από την άλλη πλευρά για να γίνουν περισσότεροι οι επιτιθέμενοι της ΑΕΛ, πήρε τη σωστή θέση, δεν τον φύλαξαν σωστά οι αμυνόμενοι της Παναχαϊκής και δίνει το βαθμό στην ΑΕΛ. Δείτε τα χαμόγελα, οι αγκαλιές δικαιολογημένα και πραγματικά ψυχρολουσία στους γηπεδούχους. Αυτή είναι η εκτέλεση με πολύ φάλτσο. Η κεφαλιά του Ξενοδόχοφ θα νικήσει τον αντίπαλό του πορτιέρο και από μία ακόμη οπτική γωνία. Κεφαλιά βαθμός, κεφαλιά αίτητο είναι αυτό.
από τον Γκενάντι Ξενοδόχοφ που δικαιολογημένα πανηγυρίζει, κράτησε το 0 από τη μία πλευρά και εντωμεταξύ έχουμε νεύρα εκτός αγωνιστικού χώρου εδώ μεταξύ των ανθρώπων των δύο πάγκων. Δεν έχει γίνει ακόμα η σέντρα, ο Μιχαηλίδης θα λέει με τον τέταρτο. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Πάντως το είχε φωνάξει επί τούτου, προσέξτε τον τερματοφύλακα, προσέξτε, ειδικά στο Σιατραβάν είχε φωνάξει για τον ξενοδόφο, λες και το είχε δει το πώς θα εξελισσόταν η φάση λίγα λεπτά πριν συμβεί, λίγα δευτερόλεπτα συγγνώμη, πριν συμβεί ο Δημήτρης Σπανός, γι' αυτό και απογοητεύτηκε πάρα πολύ από την αντίδραση, από τη μία αντίδραση μάλλον της άμυνάς του. Τώρα ευτυχώς δείχνουν τα πνεύματα να καταλαγιάζουν. Είχαμε μερικές άσχημες εικόνες με το Ράσκ Κοντόσανης και ανθρώπους της Παναχαϊκής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το χρόνο. Θεωρούν ότι έχει περάσει περισσότερο από 5 λεπτό όταν μπήκε το γκολ της Λάρισας. Έγινε και η σέντρα, αλλά θέλει επανάληψη ο Μιχαηλίδης. Το λάθος είναι των γηπεδούχων. Δεν φρόντισαν να μαρκάρουν τον ξενοδόχο σε αυτή τη στημένη μπάλα. Μεταξύ το παιχνίδι συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει. Μια σέντρα του Ασίγμπα. Τώρα Ξενοδόχοφ θα διώξει με τις γροθιές. Ξανά κάτσαν σούτ από τον Λαμπρόπουλο και τέλος της αναμέτρησης. 1-1 λοιπόν το ντέρμπι. Σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΛ αμφιβάλλω αν είχε πάνω από 5 τελικές προσπάθειες. Πήρε το βαθμό της οπαλίας. Μένει αίτητη η Παναχαϊκή. Οι παίκτες της ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν πως έχασαν την νίκη. Γιατί 2 βαθμούς τέλος πάντων από το τρίποντο την είχαν στα χέρια τους αγκαλιά μέχρι το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί ο Ξενοδόχοφ πήρε την ισοπαλία με την κεφαλιά στο κόρνερ του Μονιάκη. Πραγματικά απίστευτη εξέλιξη από αυτές που μόνο η ιστορία του ποδοσφαίρου καταγράφει. Λοιπόν, εδώ είναι το γκολ με τον Χατζή στο 68ο λεπτό και η ισοφάριση με τον Ξενοδόχοφ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Γιαλιτάκη. Μόνο Σάβα Σιατραβάνης είναι μαζί μας. Σάβα, δείχνατε να κρατάτε μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν ένα λάθος, μια βλεψία δική σας στο τέλος. Ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε το σκορ, είχαμε τις φάσεις. Χωρίς φάση τρώμε γκολ. Βέβαια δεν ξέρω πόσα λεπτά κράτησε ο διαιτητής. Μπορώ να πω κάτι. Όταν τρώσετε το γκολ σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο, είσαι σκασμένος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Σάβα Σιατραβάνη. Μεταξύ αποχωρεί το διαιτητικό τρίο και οι διαμαρτυρίες αφορούν στο χρόνο, αλλά απόλυτος κονομέτρης ενός οποιοδήποτε αγώνα είναι μόνο διαιτητής και κανένας άλλος. Από εκεί και πέρα τα πανηγύρια σαν να είναι νίκη συνεχίζονται από τους φιλοξενούμενους. Αναλαμβάνω, παρότι η ΑΕΛ δεν έδειξε το καλύτερό της πρόσωπο αγωνιστικά, παρότι δεν είχε ευκαιρίες, χτύπησε την κρίσιμη ώρα, χτύπησε στο αντίο της αναμέτρησης και έφυγε από εδώ, δραπετεύει με το βαθμό κυριολεκτικά. Ένα κουβάρι παίκτες, οι φίλαθλοι, και εδώ οι αντιδράσεις, το κοντράστ των συναισθημάτων με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να πιστέψουν πως δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτή τη νίκη. Μια νίκη που είχε προδιαγραφεί. Πάμε ξανά στον Κώστα Γιαλιτάκη. Πάμε και στην πλευρά της ΑΕΛ, ο Νίκος Αναστασόπουλος. Νίκο, παίξατε με παίκτη λιγότερο για πολλή ώρα και πήρατε τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας. Με ένα πιθανό τρόπο καταγράφετε ως θετική η σημερινή εμφάνιση. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου που δώσανε μεγάλη προσπάθεια. Ναι, μπήκαμε πολύ άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, δεν το κρύβουμε. Απλά μείναμε με παίκτη λιγότερο και δείξαμε ότι πραγματικά είμαστε μια ομάδα και μια οικογένεια. Θέλω να ευχηθώ συγχαρητήρια και στην ομάδα της Παναχαϊκής, γιατί πραγματικά είναι μια καλή ομάδα, και να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν ο 10ος παίκτης για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, η Λάρισα, η ΑΕΛ, ανεβαίνει στους 24 βαθμούς, διατηρεί το αίτητο, μόνη πρώτη, δεν το συζητάμε αυτό. Η Παναχαϊκή πάει στους 15 βαθμούς, αλλά χάνει πολύτιμο έδαφος και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έχουμε και μια δήλωση από τον Γκενάντι Ξενοδόχοφ, έχει αξία. Πάμε όμως πρώτα στον Κώστα Γιαλιτάκη, γιατί έχει το σκόρ του τέρματος της Παναχαϊκής. Κώστα, περίμενες μια τέτοια εξέλιξη? Με τίποτα, όχι. Πιστεύω ήμασταν μόνοι μας στο γήπεδο σήμερα. Μια φάση στο τέρμα, ένα γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν κρατάς το 0, στο 95 την πληρώνεις. Δεν πειράζει, εμείς κρατάμε τη θετική εμφάνιση και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα έχουμε και δήλωση από το σκόρ της ΑΕΛ, διότι το να σκοράρει ο τερματοφύλακας είναι σπάνιο. Πολύ πιο σπάνιο να σκοράρει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Κώστα. Γεννάδιος Ξενοδόφεφ, ο ήρωας των τελευταίων λεπτών είναι μαζί μας. Καταρχήν, έχεις ξανασκοράρει? Όχι, δεν έχω ξανασκοράρει. Αλλά ήρωας δεν είμαι εγώ, είναι όλη η ομάδα. Γιατί παίζαμε από τα 30
με 10 παίχτες και καταφέραμε να πάρουμε τη σοβαλία. Πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείτε το παιχνίδι με παίχτη λιγότερο και να φτάσετε στο βαθμό? Σίγουρα είναι δύσκολο να διαχειριστείς το παιχνίδι με 10 παίχτες όταν μένεις από το 30. Αλλά όπως είδατε, παίξαμε καλά, καλύψαμε τους χώρους, βάλαμε τον γκολ και πήραμε τη σοπαλία. Ποιος τον έφτιανε στο γκολ? Τον γκολ ποιος τον έφτιανε? Δεν πειράζει. Από όποιον τον έφτιανε ξέφυγε πάντως και πήρε την κεφαλιά, αυτό έχει σημασία. Ναι. Απλά θέλω να πούμε ότι θέλει και ευστροφή αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι η δουλειά του να βάζει γκολ. Και το πέτυχε και έτσι λοιπόν η ΑΕΛ φεύγει με το βαθμό της σοπαλίας και αίτητη συνεχίζει το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα. Τρίτη σοπαλία με 7 νίκες σε 10 αγωνιστικές. Τα αριθμητικά στοιχεία, είπαμε 5 τελικές ήταν για την ΑΕΛ σε όλο το παιχνίδι. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο όλες, 9 με 1 τελική στο δεύτερο ημίχρονο αν δεν κάνω λάθος για την Παναχαϊκή. Και από εκεί και πέρα το ποσοστό κατοχής πλέον δεν έχει καμία σημασία. 1-1 το αποτέλεσμα λοιπόν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο μεταξύ Παναχαϊκής και ΑΕΛ. Τίποτα περισσότερο από τον Κώστα Γιαλτάκη που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Κώστα Χαλβατσιώτη που ήταν στην περιγραφή και από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση. Καλό σας βράδυ από την Πάτρα.